είναι ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει ουσιαστικά, παρά τις τραγωδίες που μπορεί να επιτυπούν. Γιατί παρότι είμαστε ντάλα καλοκαίρι και στην πατρίδα μας λέμε ότι στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει, τώρα δεν βρέχει απλώς τον Ιούλιο, δεν βρέχει απλώς, αλλά μας παίρνει και μας σηκώνει ενίοτε. Μαθαίνουμε και νέα καιρικά φαινόμενα ή φαινόμενα που εμφανίζονταν κάθε 50 χρόνια στην πατρίδα μας, ξαφνικά τα βλέπουμε να κοντοζυγώνουν, Διονύση, λίγο και πιο συχνά. Εντάξει, και το πιο λέμε δυνατά. Σχεδόν κάθε μέρα πια ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον καιρό. Αλλά έχουμε πολύ βαθιά πίστη. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Στη ρίση του Χαρούλη Αντρικού που γεννήθηκε σας σήμερα και ήταν ένας οραματιστής πρωθυπουργός, η Ελλάδα προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Θα τις ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, αλλά για να τις ξεπεράσουμε, πρέπει, Διονύση μου, όχι μόνο να επισημαίνουμε τα κακά, αλλά να κάνουμε και ό,τι μπορούμε για τα διορθώσουμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, η κοινωνία, οι πολίτες σε αυτή τη χώρα και σε άλλες χώρες, γιατί δεν είναι ζητήματα και φαινόμενα που τα βλέπουμε μόνο εμείς, θα πρέπει να προετοιμάζονται και πια να μαθαίνουν να ζουν με τέτοιου είδους καταστάσεις και τέτοιου είδους φαινόμενα. Και πάμε όλο και πιο δύσκολα, όλο και χειρότερα. Όλο και χειρότερα. Τέλος πάντων, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη σύναψη των ειδήσεων. Ναι, ο Λίνα Τσαουσέλου, εορτάζουσα, είναι της Αγίας Όλγας σήμερα. Έτσι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να με χαίρεστε. Θα μας σε χαιρόμαστε. Η αλήθεια είναι, ο Λίνα, τη συζητάγαμε με τον Διονύση, τι είναι πιο γλυκό, το γλυκάκι που μας έφερες ή εσύ. Α, και πού καταλήξατε? Δεν το απέφυγε. Ο Γιώργος δεν το απέφυγε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε με τους τίτλους. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 7 άνθρωποι νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 8 ετών. Και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της βιβλικής καταστροφής που έπληξε χθες βράδυ τη Χαλκιδική. Προς τα που θα κινηθεί το κύμα κακοκαιρίας. Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες στέγες, ξεριζωμένα δέντρα, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και διαλυμένα τροχόσπιτα άφησε πίσω του ο φωνικός τυφώνας που πέρασε από τη Χαλκιδική με ταχύτητες ανέμων που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολλές περιοχές του νομού έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε συναγερμό τέθηκε αμέσως ο κρατικός μηχανισμός. Διαρκώς ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ακύρωσε το πρωινό πρόγραμμά του. Στην περιοχή έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής για να συντονίσουν την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων. Σε ετοιμότητα και τμήματα του στρατού, όπως προβλέπεται για τις φυσικές καταστροφές. Μεγάλη επιστημονική αποκάλυψη στη Μάνη. Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο 210.000 ετών. Πρόκειται για το αρχαιότερο δείγμα σύγχρονου ανθρώπου στην Ευρασία. Μιλάει στο One Report η επικεφαλής των ερευνών, καθηγήτρια παλαιοανθρωπολογίας Κατερίνα Χαρβάτη. Θα χάσουμε πάρα πολύ την εορτάζουσα, Ολίνα. Να πούμε και δύο πράγματα, Διονύση, που αφορούν την είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Τα επιβεβαιωμένα θύματα είναι 7. Όσοι έχετε παρακολουθήσει σχεδόν όλη τη νύχτα εδώ το One, το οποίο από την πρώτη στιγμή ήταν σε επάλξεις δημοσιογραφικές για να καλύψει τη νέα τραγωδία που δυστυχώς έχουμε στην πατρίδα μας, θα αναρωτιέστε αν γνωρίζουμε αν αυτός ο 7ος επιβεβαιωμένος νεκρός είναι ο ψαράς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση του νεκρού, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ούτε να προσθέσουμε σε αυτή τη μακάβρια λίστα, ούτε να αφαιρέσουμε. Πάμε τώρα για τα τελευταία στην Μαρία Γουγουτσά. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Χαλκιδική. Τελευταία δεν είναι, κάθε φορά που πάμε για ρεπορτάζ αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα όλα ξεκινάνε. Βιβλική είναι η καταστροφή που έχει σημειωθεί στην Χαλκιδική, στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι. Όλα έχουν καταρρεύσει. 6 νεκροί, 130 τραυματίες. Ισορρός του 7ου, όπως αναφέρετε και εσείς, όντως έχει βρεθεί πριν από 3 ώρες ανοιχτά της Σοζόπολης. Εικάζουν ότι μπορεί να είναι ο αγνοούμενος ψαράς, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από χθες το απόγευμα. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται ακόμη από πουθενά. Ένα άτομο, να πούμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. 70 ήταν τα περιστατικά που δέχτηκε το Κέντρο Υγείας των Μουδανίων, 22 στο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πήγαν τα πιο σοβαρά περιστατικά, με τον έναν που σας είπα προηγουμένως ακόμη να διατρέχει κίνδυνο. Με το πρώτο φως της ημέρας δηλώνουν, όλοι βλέπουν και έχουν καταλάβει ότι οι εικόνες που καταγράφει το One από το πρωί είναι πραγματικά απελπιστικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσουν εύκολα οι άνθρωποι εδώ. Χρειάζονται πολλά 24 ώρα.
μόνο για την απομάκρυνση των κατεστραμμένων περιουσιών τους και σε δεύτερο επίπεδο η αποκατάστασή τους. Μέσα Ιουλίου και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι οι επιχειρηματίες ότι πρόκειται για μια χαμένη σεζόν. Το χειρότερο είναι το ηθικό αυτών των ανθρώπων. Στα νέα πλάγια ακούς μόνο τον ήχο των συνεργείων που κόβουν δέντρα, απομακρύνουν σπασμένες τζαμαρίες, στέγες, πέργολες, ομπρέλες. Έχουν καταλήξει όλες στη θάλασσα. Μια σιωπή πραγματικά που μαρτυρά το σοκ που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι από την βιβλική χθεσινή καταστροφή. Να πούμε ότι όλοι στην ταβέρνα του επιχειρηματία που χάθηκε η 54χρονη με το παλικαράκι της τον 8χρονο δεν έχουν λόγια για το κακό που τους βρήκε. Πριν από λίγο σε δηλώσεις της η ιδιοκτήτρια μας είπε ότι επειδή δεν μπορούσε να βγάλει γραμμή για ΕΚΑΒ πήρε το παιδί μόνη της με το αυτοκίνητο χωρίς να έχει λάστιχα γιατί από τα τζάμια και από τις καταστροφές κάσαν και τα λάστιχά της και κατάφερε να φτάσει στο κέντρο των Μουδανίων όπου σε όλη τη διάρκεια μια γυναίκα που ήξερε από πρώτες βοήθειες έκανε μαλάξεις στο άτυχο αγοράκι, όμως όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά. Να πούμε ότι από τη σκεπή που κατέρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε η μητέρα του την ζωή της, ενώ το 8χρονο στην προσπάθειά του να μπει στο κλειστό του μαγαζιού εκεί το χτύπησε ένα σιδερολοστός, ένα κάγκελο στην ουσία που έπεσε από την ταράτσα του καταστήματος και το βρήκε το παιδί στο κεφάλι. Είναι αυτό, Μαρία, που λένε ότι έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας κυριολεκτικώς σε αυτή την περίπτωση. Πραγματικά οι άνθρωποι λένε ότι πετούσε ανθρώπους στον αέρα. Μία γυναίκα που προσπάθησε να βοηθήσει το παιδάκι, η οποία όμως κατάφερε, δόξα τω Θεώ, να βάλει άλλα 5 παιδιά στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, την πήρε ο ανεμοστρόβιλος και την βρήκανε μέσα σε κάδο. Είναι δηλώσεις που εξασφάλισε το One σε λίγη ώρα, θα είναι και στη διάθεσή σας. Να πούμε όμως ότι νωρίς το πρωί ο εγγονός των παππούδων, των ανθρώπων που χάθηκαν με το μοιραίο το τροχόσπιτο, βρέθηκε νωρίς στην παραλία των νέων πλαγιών, για να μαζέψει ό,τι προσωπικό αντικείμενο έμεινε, καθώς το σημείο έσπευσε όχημα της περιφέρειας και το μάζεψε. Στο τρίτο σημείο που χάθηκε ο άτυχος πατέρας με το δίχρονο παιδί, άλλη μια τραγωδία εκεί πέρα που εκτυλίχθηκε, ο Ρώσος τουρίστας βρέθηκε στον προάβλιο χώρο του ξενοδοχείου για να κοιμήσει το μικρό, το πήρε από τη φασαρία του ξενοδοχείου για να το κοιμήσει, όμως ήταν ένα ραντεβού θανάτου με το πρωτοφανές ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή. Να πούμε ότι τα προβλήματα ηλεκτροδότησης δεν έχουν αποκατασταθεί, τα προβλήματα είναι τεράστια. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης των δύο ιστών υψηλής τάσης που έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τη γραμμή μεταφοράς ρεύματος Μουδανίων Κασανδρίας. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα αντικατάστασης και αποκατάστασης. Νομίζω, Μαρία, ότι με αυτή την περιγραφή που έχεις κάνει μπορεί ο κόσμος να αρχίσει να συλλαμβάνει το μέγεθος της καταστροφής αλλά και της έντασης του φαινομένου. Για παράδειγμα, αυτό που μόλις μας είπες για τους δύο ιστούς υψηλής τάσης, αυτά συνήθως έχουν κάτι τσιμεντένιες βάσεις. Ναι. Είναι κάτι τεράστια, πάρα πολύ βαριά μεταλλικές κατασκευές. Είναι δηλαδή, πραγματικά είναι να απορεί κανένας με τι ταχύτητα πρέπει να πέρασε από εκείνο το σημείο ο άνεμος, ο υδροστρόβιλος, ο τυφώνας, όπως και να τον βαφτίσουμε. Αν σκεφτείτε ότι το βάρος του τροχόσπιτου το υπολογίζουν στους 2,5 τόνους και το γύρισε δύο φορές στον αέρα. Αν υπολογίσουμε ότι οι τσιμεντένιες, στέγες και οι σιδεροκατασκευές σε βενζινάδικα ότι ξυλώθηκαν και τις βρήκανε 400-500 μέτρα μακριά από το σημείο, αντιλαμβάνεστε την δίνη του ανεμοστρόβιλου και το τι χθες ήταν ικανός να... ενδεχομένως και τα 7 άτομα που συζητάμε σήμερα να είναι ό,τι λιγότερο μπορούσε να αφήσει πίσω του σε τραγικό επίπεδο. Ναι, είναι λίγο οξύμορο τώρα, λέμε δόξα τω Θεώ, ας πούμε, ενώ θρηνούμε τόσους ανθρώπους. Απ' την άλλη πλευρά, η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι όντως θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα. Και δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να ξεπεραστεί σε ένα ή σε δύο 24ωρο. Το ηθικό όλων των ανθρώπων εδώ πέρα, εκτός από τους θανάτους που σημειώθηκαν, οι καταστηματάρχες, οι ξενοδόχοι, οι ιδιοκτήτες των beach bar δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς ρεύμα. Ήδη μαθαίνουν ότι η είδηση έχει κάνει το γύρο του κόσμου, έχουν αρχίσει ακυρώσεις σε ξενοδοχεία και σε καταλήτα. Ο κόσμος δεν θέλει να έρθει στις περιοχές που έχουν πληγεί, διότι δεν μπορεί τίποτα να λειτουργήσει. Αυτό, Μαρία, είναι το επόμενο πλήγμα. Αυτό είναι το επόμενο πλήγμα, γιατί η περιοχή η Χαλκιδική, το ξέρουμε όλοι, είναι τουριστική περιοχή και μάλιστα τώρα πια έχει αρχίσει να κορυφώνεται εκεί
Πάντως, ευχαριστώντας τη Μαρία, θέλω να το σημειώσω, γιατί νομίζω ότι δείχνει, πέρα από την ένταση του φαινομένου, ναι, και μία αστοχία, Διονύση και Μαρία, από την πλευρά της πολιτείας. Δεν ενημερώθηκαν οι πάμπολοι τουρίστες. Γι' αυτό και οι έξι, οι έξι νεκροί είναι δύο Τσέχοι, δύο Ρώσοι, δύο Ρουμάνοι και δεν ξέρουμε για τον έβδομο ακόμα την ταυτότητά του. Ότι δεν ενημερώθηκαν, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις που το φαινόμενο είναι όντως αυτό που λέμε το θεριό της φύσης, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να τρέξεις να κρυφτείς από πριν. Όταν δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να το πετύχεις. Λοιπόν, να ευχαριστούμε τη Μαρία. Για να πάμε στο Διονύση, ναι, το Βυθούλκα. Για τον 7ο νεκρό υπάρχουν νεότερα. Διονύση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε για την εντοπισμό σωρού από το πλήρωμα ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας στη θαλάσσια περιοχή 6,8 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Νέας Καλλικράτειας. Στο σημείο παίρνουν δύο σκάφη του λιμενικού προκειμένου να περισυλλέξουν τη σωρό και να την μεταφρούν στη στεριά, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα αν πρόκειται για τον 62χρονο ψαρά, η τύχη του οποίου αγνοείται από χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το λιμενικό σώμα, χθες το βράδυ υπήρξε, ας πούμε έτσι, απαγορευτικό και προς τους αλληλείς, τους ενημέρωνε για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή. Εν τούτης, ο 62χρονος είτε δεν είχε ενημερωθεί, είτε αγνώρισε την προειδοποίηση του λιμενικού και βγήκε τελικά για ψάρεμα, δεν επέστρεψε και στις 11 και 20 ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα και έκτοτε σήμερα συναγερμός για τον εντοπισμό του. Είναι χαρακτηριστικό, όπως μας έλεγαν, ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έμειναν στην περιοχή, δεν κατέστη εφικτό να απογειωθεί για να συνδράμει τις έρευνες ελικόπτερο Super Puma. Κάτι το οποίο έγινε σήμερα το πρωί, καθώς βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή και έσωσε ελικόπτερο από τον Βόλο. Επίσης, στο σημείο για τις έρευνες συμμετείχαν σκάφη του λιμενικού, παραπλέοντα πλοία και αλλιευτικά. Όπως είπαμε πριν από λίγα λεπτά, εντοπίστηκε από το πλήρωμα η σωρός. Μένει να μάθουμε σε λίγη ώρα αν πρόκειται τελικά για τον αγνοούμενο ψαρά ή όχι. Διονύση, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ακόμα και με το Super Puma έχει ενδιαφέρον, διότι το Super Puma σε δυσμενείς συνθήκες καιρικές πετάει. Ναι, αλήθεια είναι. Μπορεί κάποιος να αναλογιστεί πόσο πιο. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Έχουμε δει διασώστες να χάνονται σε τέτοιες επιχειρήσεις, ναι, διάσωσης. Και αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος. Οι άνθρωποι, ο καιρός, ο Θεός, θα έλεγε κάποιος. Έτσι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει και όσα έχουμε κάνει στη φύση, στην φύση, η οποία μπορεί και να εκδικείται. Θέλω να πω πάντως με βάση την τελευταία παρατήρηση που είπε ο Διονύσης Βυθούλκας, ενώ έχει βγει απαγορευτικό, ενώ σου λένε ότι ο καιρός είναι άστα να πάνε. Παρακώ. Καταλαβαίνω την ανάγκη, ναι, για το μεροκάματο, είναι ή δεν είναι ο 7ος νεκρός ο ψαράς, την καταλαβαίνω. Δεν ήταν σωστά ενημερωμένο ή δεν έδωσε τη δέουσα σημασία. Όση τώρα αυτοπεποίθηση και να έχεις, ναι, μωρέ Διονύση, όση αυτοπεποίθηση και να έχεις. Όσο και να λες, τα ξέρω τα νερά, την ξέρω τη θάλασσα, σου λένε ότι εδώ θα γίνει η κόλαση, ας πούμε. Πού πας. Ναι, μπορεί να μην έχει εικόνα ο άνθρωπος. Τώρα τι να πούμε. Δεν είναι, ό,τι και να πούμε. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μας να καλωσορίσουμε ένα εξαιρετικό επιστήμονα. Είναι ένα από τους πιο γνωστούς ερευνητές στην Ελλάδα. Οι πιο πολλοί, όσοι τον γνωρίζετε, θα τον θυμάστε από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος, όπου υπήρξε για πάρα πολύ καιρό διευθυντής, ο κύριος Μιχάλης Πετράκης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Δεν είναι καλή αφορμή που σας καλέσαμε. Εμείς με το Διονύση έχουμε βάλει σκοπό να κάνουμε θέματα περιβάλλοντος. Επειδή είμαστε παλιοί, κάποτε μας λέγανε δεν πουλάει το Κυπριακό. Ναι. Λοιπόν, τώρα μπορεί να μας λένε δεν πουλάει το κλίμα. Αλλά αν δεν πούμε στον κόσμο αυτό που πρέπει να μάθει, στο τέλος θα μας έχουν πουλήσει και θα μας έχουν αγοράσει και δεν υπάρχουν χαμπάρι εμείς, έτσι. Πάντως είπατε το πιο επιτυχημένο της ημέρας. Φύση εναντίον ανθρώπου. Σημειώσατε ένα. Ναι, όπως το λέτε. Και από τώρα στο εξής δεν είναι ένα, θα είναι ένα σίγουρο. Πάντοτε θα είναι ένα μόνιμο. Αυτό, κύριε Πετράκη. Πάντοτε δεν συμβαίνει αυτό τελικά. Όχι, μερικές φορές είναι τέτοια η έκταση της καταστροφής που μπορείς να πεις ότι και μέτρα να πάρει φύση για να μπορέσει να αμυνθεί. Γιατί αμύνεται, ναι, σε αυτό το οποίο δημιουργείται. Εν τούτοις μπορεί να βρεθεί ένα εκουλίμπριο, ένα ισοζύγιο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό το οποίο συμβαίνει με την καταστροφή την ολική του περιβάλλοντος είναι κάτι το πρωτοφανές, έτσι. Κύριε Πετράκη, πάμε όλοι μαζί να δούμε, επειδή πρέπει να σας πω ότι όλη τη νύχτα το κανάλι εδώ το ήταν στο πόδι, αντιληπτό νομίζω και καθήκον μας, δεν το λέω για να πούμε ότι κάτι κάναμε παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά χάρη σε αυτή τη δουλειά θα έχετε και εσείς και εμείς και ο, ναι, κόσμος όλος να δούμε στη σύνοψη ενός βίντεο που έφτιαξε
Η Αλεξάνδρα, η Αθανασίου, την οποία σχεδόν πάντα πάνω να την πω Αθανασία Αλεξάνδρου, έφτιαξε ένα βίντεο το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε την εικόνα όλης αυτής της περιγραφής που κάναμε και μετά θα έρθουμε να το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Πετράκη. Τα γεγονότα λοιπόν. Φωνική καταιγίδα έπληξε ακαριέα τη Χαλκιδική. Ανεμοστρόβιλος και σφοδρές καταιγίδες χτύπησαν με μανία την περιοχή. Μέσα σε 10 λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ένταση 11 μποφόρ παρασύρει τα πάντα. Η θεομηνία στο διάβα της αφήνει τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς ανάμεσα τους 2 παιδιά και 130 τραυματίες. Στην περιοχή Νέα Πλάγια, ένα 8χρονο αγοράκι με την 54χρονη μητέρα του ρουμάνικης καταγωγής χάνουν τη ζωή τους όταν καταραίει υπόστεγο ταβέρνας που παρασύρθηκε από τη σφοδρή θύελλα. Το παιδί καταλήγει κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η γυναίκα δεν μπορούσε να τη βγάλουν γιατί ήταν τα ξύλα. Το παιδάκι ήταν εδώ έξω. Ναι. Αυτό τώρα δεν ήταν τραυματισμένο. Για ποιο λόγο σταμάτησε να αναπνέει. Το πήρε η γυναίκα μου, το πήγε στο ΕΣΥ και εκεί προσπάθησε να το κάνουν και κατέληξε. Στην Ποτίδεα, ένα δίχρονο παιδάκι μαζί με τον 39χρονο πατέρα του ρωσικής καταγωγής χάνουν τη ζωή τους όταν δέντρο που ξερίζωσε ο δυνατός αέρας τους καταπλακώνει στο ξενοδοχείο που διέμεναν. Οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου τρέχουν να τους απεγκλωβίσουν. Είναι όμως αργά. Στη Σοζόπολη, ένα ζευγάρι Τσέχων παραθεριστών χάνει τη ζωή του όταν το τροχόσπιτο που είχαν στην παραλία της περιοχής ανατρέπεται. Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε την τροχοβίλα που διέμεναν. Οι λιμενικοί που έσπευσαν για βοήθεια εντόπισαν έναν 72χρονο νεκρό. Κοντά του δύο τραυματισμένα άτομα. Ένας άνδρας 48 ετών, γιος του ζευγαριού και μια γυναίκα 70 ετών. Οι τραυματίες μεταφέρονται στο κέντρο υγείας. Η γυναίκα καταλήγει. Τέτοιο φοβερό πράγμα, εγώ 77χρονο έγινε. Τέτοιο φοβερό πράγμα δεν ξέρω να είδα. Στην περιοχή Νέα Καλλικράτεια, 62χρονος ψαράς, που το απόγευμα είχε βγει με το σκάφος του για ψάρεμα, ήταν αγνοούμενος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η πυροσβεστική δέχεται πάνω από 600 κλήσεις από πολίτες που καλούν σε βοήθεια. Απεγκλωβίζουν μες στο απόλυτο σκοτάδι λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης εκατοντάδες πολίτες. 140 άνδρες και 44 οχήματα σπέβδουν προκειμένου να δώσουν κάθε δυνατή βοήθεια στους πολίτες και στους τουρίστες. Χειρούμε σε όλα τα σημεία, από την Κασάνδρα, Μεσσητονία και Σάρδη. Δεν υπάρχει ρεύμα, έχουν κοπεί τα καλώδια της ΔΕΗ από τα πιστώσεις των δέντρων. Τα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου, Γεννηματάς και το Κέντρο Υγείας στα Μουδιανά δέχονται δεκάδες τραυματίες ανάμεσά τους μικρά παιδιά. Είχαμε καιρικά φαινόμενα τα οποία ήταν τρομερά απίθανα εδώ πέρα για την περιοχή μας, πρωτοφανή δηλαδή, τα οποία δημιουργήσαν καταστάσεις πολλούς τραυματισμούς και θανάτους. Μέσα σε λίγα λεπτά η κακοκαιρία δείχνει τη φωνική δύναμή της, αφήνοντάς τις πίσω τις εικόνες βιβλικής καταστροφής. Αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, δέντρα ξεριζωμένα, στέγες σπιτιών και καταστημάτων κατεστραμμένες. Στις αρχές και στην κυβέρνηση σημαίνει συναγερμός. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κηρύσσει την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στο σημείο της καταστροφής, κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μεταβαίνουν στο σημείο με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα. Δυστυχώς έχουμε πάθει ζημιά. Δούμε την κατάσταση μας. Συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, με τον κύριο Τζιτζι Κώστα. Οι αρχές απευθύνουν τα ξημερώματα έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς ακολούθησε και δεύτερη θύελλα. Η περιοχή από τις 5.30 το πρωί μετρά τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία μέσα σε λίγα λεπτά. Θα σας πω κάτι έτσι. Όπως βλέπαμε τα πλάνα, είδαμε ένα φορτηγό να κοιτάνε οι ρόδες στον ουρανό. Ναι. Είδα και μία μοτοσυκλέτα σαν τη δικιά μου, η οποία πρέπει να σας πω ζυγίζει 250 κιλά. Με τις βαλίτες στην είδα εκεί φορτωμένη, πάνω από 300. Το τροχόσπιτο. Τεχνιδάκι. Η Μαρία μου, σαν 2,5 τόνους. Δύο στροφές στον αέρα. Δηλαδή, τι να πει. Δεν ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα η συγκεκριμένη περιοχή. Για να αναποδογυρίσει ένα τέτοιο όχημα, θέλει τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα, 170 χιλιόμετρα. Δεν είναι 100. Ίσως να ήταν στην ευρύτερη περιοχή του που ήταν το Μπουρίνι. Βοηθήστε μας λίγο, κύριε Πετράκη. Έχουμε προηγούμενα. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ κάτι αντίστοιχο. Ελάχιστα στην Ελλάδα. Στην Αριζόνα τα βλέπουμε τέτοια. Συχνά. Το 1983, κοίταξα τα στατιστικά, πρέπει να πω ότι με βοήθησε ο κύριος Κολυδάς, να τα λέμε και αυτά. Το 1983 είχαμε 9 νεκρούς με μια, ας πούμε, ανάλογη φωνική, ένα φωνικό Μπουρίνι θα λέγει κανείς. Αν είναι και Μπουρίνι τώρα. Είναι. Στην Ελλάδα, ακριβώς, τα λέμε Μπουρίνι. Δεν εννοούμε ένα τέτοιο πράγμα πάντως. Δηλαδή η ένταση του είναι
Άλλο πράγμα. Είναι ένα άλλο πράγμα, αλλά πολύ φοβάμαι και οι απόψεις των επιστημόνων είναι ότι θα μας επισκέπτονται αρκετά συχνά. Κάτι λέγατε για το θέμα της ταχύτητας. Λοιπόν, μπορείτε να μας εξηγήσετε, έτσι, σαν να είμαστε στην υπηαγωγή όμως. Πολύ, ναι, πολύ απλό. Για να δημιουργηθεί αυτός ο στρόβιλος, να δημιουργηθεί αυτή η ατμοσφαιρική κατάσταση, χρειάζεται μία μάζα ψυχρού αέρα. Αυτός ήρθε από πάνω, τα Βαλκάνια. Μας έτυχε τώρα η καλή μας τύχη να έρθει αυτό το τεράστιο σύστημα, το μετρολογικό, το ψυχρό, να έρθει προς την περιοχή μας. Τι βρήκε μπροστά του? Βρήκε μπροστά του ένα Ιόνιο πέλαγος, βρήκε μπροστά του το Αιγαίο πέλαγος, το οποίο λόγω των τελευταίων ημερών και λόγω της κατάστασης της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα, είχε υψηλή θερμοκρασία η θάλασσα. Δηλαδή ήρθε το κρύο, συνάντησε τη ζέστη. Συνάντησε τη ζέστη και άρχισε αυτή η ζέστη να παρασέρνει προς τα πάνω τις αέριες μάζες. Γιατί όταν είναι ζεστή η αέρια μάζα, ξέρετε, ζεστό μπαλόνι. Μαζί με ατμό, φαντάζομαι. Ακριβώς, τον ατμό. Αυτό ήταν ο ατμός. Τα πήρε, τα σήκωσε, τα μετέφερε σε ένα αρκετό ύψος στην ατμόσφαιρα. Μόλις έφτασαν στα 10 χιλιόμετρα ή κάπου και πιο χαμηλά, άρχισαν τότε να μετατρέπονται σε γαλάζι ή σε βροχή. Αν πω κάτι λάθος, διορθώστε με έτσι, και βάλτε μου και χαμηλό βαθμό. Έχω όμως την εντύπωση, από αυτά που διάβασα για να προετοιμαστούμε εδώ για την κουβέντα, ότι αν είναι 100 χιλιόμετρα της ταχύτητας στη Γη, ανεβαίνοντας, γίνονται 200, 300, ανάλογα με το ύψος στο οποίο φτάνει αυτός ο υδροστρόβιλος. Είναι έτσι? Γι' αυτό και ξυλώνει τις ταράτσες, ας πούμε, και τις σκεπές. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε φτάσει σε κατηγορίες στροβίλων, σε κατηγορίες τέτοιων μαζικών αναταραχών, ατμοσφαιρικών αναταραχών, όπως στις χώρες Καραϊβικής, έτσι, τις μεγάλους. Εκεί πέρα μπορεί κανένα να δει το μάτι, όπου οι ταχύτητες είναι μηδέν. Μη λέτε μάτι, ύστερα... κύριε Πετράκη, μη λέτε μάτι, χτύπα ξυλό. Είναι το μάτι του κυκλώνα. Ναι, ναι. Το μάτι του κυκλώνα. Και φυσικά μπορεί να δει την περιφέρεια στις οποίες αναπτύσσονται οι μεγάλες ταχύτητες. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι τα βασικά συστατικά είναι ζεστή θάλασσα, να ζεσταθεί η θάλασσα δηλαδή για να μπορέσει να βυθίσει, ζεστή θάλασσα και ένα ψυχρό μέτωπο. Όσο αρχίζουμε πλέον το κλίμα αλλάζει και πηγαίνει προς τροπικές περιοχές, δηλαδή το κλίμα της Ελλάδας δεν ήταν ακριβώς έτσι πριν από 40 χρόνια. Τι να συζητάμε τώρα. Περίμενε στην αρχή του Ιούνιου, θα είχες ορισμένες καταστάσεις, μπουρίνια, κακοκαιρίες, αλλά Ιούλιος, Αύγουστος. Μελτεμάκια είχαμε τώρα, τι συζητάμε. Τα είχαμε συνηθίσει και μας έρχονταν και μια χαρά που δώσει ο καιρός. Και νεμοστροβίλους να είχαμε, ήταν πολύ μικρές κλίμακες. Δεν μπορούσε, η Μεσόγειος δεν μπορεί να συντηρήσει, δεν μπορεί να παράγει μέχρι τώρα. Πάντως, επειδή το λέτε, στα πλάνα που είδαμε πέραν του. Το αυτοκινόμενο τροχόσπιτο που είδαμε, τούμπα, τις μοτοσυκλέτες, είδαμε και σκεπή με φωτοβολταϊκά. Για που αυτό. Επειδή έχω μία μικρή γνώση του αντικειμένου, είναι πάρα πολύ βαριά. Και έχουν και γερές βάσιμες, τσιμέντα, σίδερα, πράγματα. Για να το ξυλώσει αυτό, όπως είπατε και στην αρχή, δεν μπορεί να είναι 100 χιλιόμετρα. Συνήθως οι θάνατοι επέρχονται από αυτές του είδους κακώσεις. Δηλαδή, ξυλώνει πράγματα, μεταφέρει πράγματα. Μια που το λέτε, να σας πούμε στα Νέα Μουδανιά σήμερα, οι περισσότεροι που μεταφέρθηκαν εκεί στο κέντρο υγείας είχαν κρανιογκεφαλικές κακώσεις, γιατί έπεσε κυριολεκτικός ο ουρανός στο κεφάλι τους. Σίδερα, πράγματα, θάματα, ό,τι μετέφερε ο αέρας. Ένα βασικό ερώτημα, κύριε Πετράκη, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Το έχει βάλει και ο Γιώργος με τον τρόπο του, είναι κατά πόσον μπορούσε να υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση για αυτό που έγινε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και είναι το θέμα που θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε. Εδώ, και είπαμε στο ότι στούντιο. Ένα βασικό ερώτημα χθες, κύριε Πετράκη, την ώρα που τελειώναμε την εκπομπή και μιλήσαμε και για τον καιρό, ήταν χαρακτηριστική εικόνα ότι η μισή Ελλάδα ή κάτι παραπάνω από τη μισή θα έχει καύσωνα και ένα μεγάλο τμήμα της θα έχει βροχές και καταιγίδες. Το σχολιάσαμε. Αλλά δεν είχαμε εικόνα ότι μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο μπροστά μας. Το ερώτημα λοιπόν το βασικό, και στο μυαλό το δικό μας, φαντάζομαι και στους κατοίκους στη Χαλκιδική, είναι αυτό μπορούσε να προβλεφθεί 3-5 ώρες νωρίτερα, να υπάρχει μια έγκαιρη ενημέρωση του κόσμου, ακόμα
διαχωρισμό, θα κάνετε ένα διαχωρισμό, αν μπορούσε να προβλεφθεί το Μπουρίνι, μια γενική κακοκαιρία στην περιοχή, ναι, ή ο Ανεμοστρόβιλος, ο συγκεκριμένος Ανεμοστρόβιλος. Ο Ανεμοστρόβιλος είναι δύσκολο να προβλεφθεί και είναι επίσης δύσκολο να μπορέσει να δει τη συγκεκριμένη πορεία που χαράζει, που πηγαίνει. Είναι λίγο ανεξέλεγκτο. Ούτε στην Αμερική έχουν κατορθώσει με την τεχνολογία που έχουν να βρουν. Ναι. Και έχουν και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Και ακριβώς, μεγαλύτερη εμπειρία και φυσικά δεν έχει καμία σχέση η ένταση των αεροστροβίλων. Την εκτίμηση ότι μπορεί να έχουμε ανεμοστρόβιλους, την κάνετε οι ερευνητές. Ναι, 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 μπορεί. Είναι... Άρα εδώ, για να προχωρήσω το ερώτημα του Διονύση, από τη στιγμή που ανησυχείτε ότι μπορεί να υπάρχει το φαινόμενο, στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουμε ακόμα και κενώσεις ολόκληρων περιοχών. Με την ανησυχία. Ναι. Μπορεί να μας την πέσει μια Κατρίνα, λένε, ναι, παιδιά. Ναι, φυσικά το μέγεθος είναι διαφορετικό. Θα συμφωνήσω, αλλά επειδή είμαστε και εμείς άμαθοι και διαφορετικοί, τώρα έχουμε 6 νεκρούς. Και η ερώτηση περί προειδοποίησης, δηλαδή ένα είναι προβλέπετε και ένα άλλο είναι προειδοποιείτε. Ναι. Νομίζω ότι είχαν κάνει τις σχετικές προειδοποιήσεις γύρω από το θέμα του Μπουρίνιου, δηλαδή ένα Μπουρίνι, μια κακοκαιρία γενική στην περιοχή. Δεν είχαν κάνει πρόβλεψη φυσικά ότι θα χτυπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή με 180-160 χιλιόμετρα. Κύριε Πεντάκη, να σας πω κάτι. Ναι. Δεν με νοιάζει, ας ακουστεί και αφελές. Και εδώ θέλω και τις δικές σας μαρτυρίες. Ανθρώπινο είναι το ζήτημα, δεν πάμε να κάνουμε τώρα, ας πούμε, μεταπτυχιακό. Κάθε φορά που βγαίνεις από την Ελλάδα ή κάθε φορά που επιστρέφεις στην Ελλάδα, δεν σου έρχεται ένα SMS που σου λέει Welcome to Greece. Εγώ στοιχείο, ας πούμε, που την αγαπώ και έχω πάει αρκετές φορές, μόλις πηγαίνω στην ανατολική πλευρά, μου λένε Welcome to Turkey. Θέλετε να πείτε να υπήρχε ένα σύστημα ειδοποίησης. Το πιο απλό πράγμα. Ίσως έπρεπε να υπήρχε ένα σύστημα ειδοποίησης, να τους τόνιζε όταν έβλεπαν ότι πηγαίνει προς τη δημιουργία του ανεμοστροβίλου. Γιατί, ξέρετε, όσο γρήγορα... Ακόμα και αυτό που λέτε να μην είναι έτσι. Δηλαδή, ακόμα και δεν έχουμε τη δημιουργία του ανεμοστροβίλου. Ναι. Πώς βγήκε η προειδοποίηση για τον ψαρά, μην βγεις, άνθρωπέ μου, στη θάλασσα, γιατί θα πνιγείς. Ήταν ένα Μπουρίνι, ήταν ένα Μπουρίνι. Ήταν ένα Μπουρίνι εκεί πέρα, αυτός ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση. Δεν θα έπρεπε να είναι και σε άλλες γλώσσες. Να πηγαίνει στο κινητό του Ρώσου στα Ρώσικα, του Τσέχου στα Τσέχικα, δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, αν υπήρχε δυνατότητα και για ορισμένα υπάρχει δυνατότητα. Καλά, τεχνολογικά δεν είναι τόσο πάρα πολύ απλό. Θέρμα οργάνωση. Μπορεί να του έδωσε. Στην Κέρκυρα, άμα πάτε, κύριε Πετράκη, θα σα έρθει το σήμα από την Αλβανία. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σα πω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σχετικά με το περιεχόμενο το το ρωτάμε της για τη σχετική συζήτηση. Μπορούσε να γίνει όμως. Και πέρσι με την τραγωδία στο Μάτι. Υπήρχε ειδοποίηση για τον Μπουρίνι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Στο έκτακτο δελτίο, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Mm. Λέω όμως ότι τώρα θρηνούμε 6 πιστοποιημένους τουρίστες. Τσέχους, Ρώσους, Ρουμάνους. Είναι αργά, θέλετε να πείτε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί προφανώς και δεν είχαν ειδοποιηθεί για το φαινόμενο. Δεν το μάθανε. Δεν ξέρουν ελληνικά. Σίγουρα. Δεν τους έπιασε ένας να τους πει, παιδιά, αυτό. Ο Ρώσος πήγε να πάρει το παιδί του να το πάρει στο ξενοδοχείο. Για να το γλιτώσει και του πέσε το δέντρο στο κεφάλι. Δυστυχώς. Οι Τσέχοι είχαν αράξει στο αυτοκινούμενο δίπλα στη θάλασσα. Δυστυχώς. Πάντως πρέπει να ξέρετε γενικά το θέμα αντιμετώπισης αυτών των φυσικών φαινομένων είναι πολύ δύσκολο. Βλέπετε, σας έλεγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάει ένας ανεμοστρόβιλος, περνάει ένας κυκλώνας μάλλον, της τάξης τριών μεγεθών και καταστρέφει όλα τα σπίτια τα οποία είναι στην Αμερική. Κατασκευασμένα με ξύλο, ξέρετε. Έτσι. Ναι, είναι πολύ πιο ελαφριές οι κατασκευές στην Αμερική. Εντάξει, δεν είναι, αφήνει γραμμή στο χώμα σε βάθος. Αλλά σου λένε στην Αμερική, τον παρακολουθούν, έχει τη δορυφορική. Για βοηθήστε μας σε κάτι, γιατί μην κάνουμε τώρα και τους καρτογράφους. Ναι. Ας δούμε με τη βοήθεια του Γιώργου Λεαμπράκου και του Νίκου του σκηνοθέτη μας αυτούς τους χάρτες. Και αν μπορείτε, βοηθήστε μας να καταλάβουμε την εξέλιξη, την πορεία του φαινομένου. Ναι, η εναλλαγή των χαρτών σας δίνει την πορεία. Οι συγκεντρώσεις και οι ταχύτητες, βλέπετε, γιατί βλέπω ταχύτητες εκεί πέρα, είναι οι ταχύτητες του ανέμου. Συγκεντρώσεις και οι ταχύτητες αντιστοιχούν στους διάφορους χρωματισμούς. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να υπάρχει μια κλίμακα και να σου λέει το κόκκινο αντιστοιχεί στα 10 μέτρα δευτερόλεπτα και το καθεξής. Αλλά βλέπετε ότι υποχωρεί. Δηλαδή, κατεβαίνει προς τον νότο, ακριβώς, τώρα, σωστά, καταλαβαίνουμε. Ναι, και να ξέρετε κάτι άλλο. Όταν ξεσπάσει κάπου ο ανεμοστρόβιλος, γενικά η κακοκαιρία τον Μπουρίνι, ύστερα αν δεν τροφοδοτηθεί, δηλαδή αν δεν υπάρχει. Μια εκτίμηση μόνο, κύριε Πετράκη, επειδή βλέπουμε να κατεβαίνει το φαινόμενο προς τα κάτω. Κατεβαίνει εξασθενημένο, φαντάζομαι. Ναι, πια, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Γιατί δεν βλέπουμε τα ίδια χρώματα. Σίγουρα. Μέσα σε ίσως και λιγότερο από 24 ώρες θα έχει
Και τώρα θα περάσει πολύ από τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο κτλ. Αλλά φαντάζομαι θα περάσει σαν μια έντονη βροχή. Οι περιοχές, κύριε Πετράκη, η μορφολογία του, το βιοκλίμα του, η βλάστηση παίζουν ρόλο. Το ρωτώ, διότι στη Χαλκιδική κάνει συχνά τελικά μπουρίνια. Εγώ θυμάμαι και πρόπερση το καλοκαίρι, τέτοια εποχή. Χαλκιδική ήταν, και Χαλκιδική. Και είχε ξυλώσει δρόμους πάλι. Χαλκιδική δεν είχαμε νεκρούς ευτυχώς. Ιόνιο τότε, Πέλαγος. Είχε, ναι. Δυτική πλευρά της Πελοποννήσου, Χαλκιδική και Ιόνιο. Εκεί πέρα είναι περιοχές που εμφανίζονται, αλλά είναι μικροί γενικά. Δηλαδή οι ανεμοστρόβιλοι δικοί μας είναι μικροί, δεν έχουν καμία σχέση με τους μεγάλους ανεμοστρόβιλους κυκλώνες δηλαδή, της Αμερικής και θέλουν νερό για να. Οι δυνατοί ανεμοστρόβιλοι θέλουν νερό για να αυτοτροφοδοτηθούν, δηλαδή να μπορέσουν να υπάρξουν. Ναι. Άμα χτυπήσουν στεριά, δηλαδή άμα φτάσει κάπου σε μια περιοχή που δεν υπάρχει υδάτινη μάζα, τότε αρχίζουν να ξεστονούν πολύ γρήγορα και να εξαφανίζονται. Α, βλέπετε, τα τόξα αυτά δείχνουν την διεύθυνση και τη φορά του ανέμου. Βλέπετε σε διάφορες περιοχές πως είναι έντονο, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες. Οι οποίες εδώ ταχύτητες μας είπατε ότι ακριβώς λόγω του υδροστροβούλου πολλαπλασιάζονται ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες νερού. Δηλαδή, όταν λέω τεράστιες ποσότητες νερού, αν είχαμε την ενέργεια που έχει ανεμοστρόβιλος, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ενέργειας. Προσπαθώντας να γίνουμε λίγο δημιουργικοί. Και από ό,τι καταλαβαίνω και με τις δικές σας εκτιμήσεις, αλλά και άλλων συναδέλφων σας, προχθέσαμε τον κύριο Ζερεφό εδώ πέρα. Και εσείς μας λέτε ότι πρέπει να αρχίσουμε να μάθουμε. Να ζούμε και με αυτά. Μάθαμε με τους σεισμούς, μάθαμε με τους δημοσιογράφους, θα μάθουμε και με τους ανεμοστρόβιλους. 6 βαθμοί μας περιμένουν για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει ένα βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε ένας συγγραφέας σχετικός με αυτά τα θέματα, ο Λάινας, και λέει από το 1 μέχρι το 6 τι πρέπει να περιμένουμε. Και γράφει είναι το 1, παραδείγματος χάρη. Το πιο άγριο. Το 1 είναι καταστροφή του Αμαζονίου. Ένας βαθμός ανύψωση της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του αιώνα. Μεσοσταθμικά. Μεσοσταθμικά. Το ένας βαθμός τι σημαίνει? Καταστροφή του Αμαζονίου. 1,5 βαθμός σημαίνει καταστροφή του κοραλιογενού συμπλέγματος. Το 2 βαθμοί τι σημαίνουν? Κάλυψη όλης της περιοχής της Βορείου Θαλάσσης, πολύ περισσότερο της Ολλανδίας από το νερό. 3 βαθμοί τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι το Λονδίνο θα έχει πλέον το κλίμα του Μαρακές. Πανάγια. Κλίμα του Μαρακές. Πηγαίνουμε σιγά, σταθερά, δεν βάζουμε μυαλό, δεν υπάρχει καμία αντίδραση εκ μέρους αυτών οι οποίοι ρυπαίνουν, γιατί η Ελλάδα, αυτό το οποίο συνειφέρει στην παγκόσμια ρήπανση, είναι κάτι το αμεληταίο, δηλαδή ούτε καν μπορεί να δει. Δεν υπάρχουν βαριά πλέον. Βασικά μιλάτε για Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Καναδά. Λοιπόν, αλλά κυρίως Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει δεν ενδιαφερόμαστε, εμάς τα προϊόντα μας να είναι ανταγωνίσιμα. Ναι, στο τέλος θα βουλιάξει ο πλανήτης και θα μείνουν τα προϊόντα. Σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά θα βουλιάξει όταν είναι ο δισεγγονός μου. Δεν έχει σημασία, θα βουλιάξει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέτε πάντως, του τι πρέπει να κάνουμε, πάμε να δούμε τι κάναμε, έτσι, πώς αντέδρασε δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός σε αυτή τη νέα θεομηνία. Να πάμε να βρούμε τον Λεωνίδα τον Καπερναράκο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες μία-μία σε πάει. Κάναμε πλάκα και λέγαμε έχουμε δημοσκόπηση, ξανά δημοσκόπηση, προχθές είδα στις φωτιές. Ήταν έτοιμος να φύγει και για Χαλκιδική τα ξεκινώματα. Θα σε δούμε στα μπουρίνια, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας, Λεωνίδα. Ακριβώς, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας, Γιώργο, αλλά καλό είναι να μην συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και μάλιστα με αυτούς τους φρικτούς θανάτους που είχαμε στη Χαλκιδική. Όσον αφορά τώρα τον κρατικό μηχανισμό, δεν είμαι εγώ σε θέση να κρίνω αν λειτουργήσε ή όχι. Το ζήτημα όμως είναι ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, επειδή και εγώ στο κινητό μου δέχτηκα μηνύματα, είχε προειδοποιήσει με 2 και 3 μηνύματα από προχτές. Ένα αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, ότι έσπευσε άμεσα κυβερνητικό κλιμάκιο επάνω στην Χαλκιδική. Είναι και αυτό κάτι, ίσως για την ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Τρίτον, μάθαμε ότι τόσο ο κύριος Κικίλιας όσο και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έμαθαν για τους νεκρούς. Κάτι το οποίο και ανακοινώθηκε. Τέταρτον, να πούμε για τον αριθμό αυτόν, τον περιβόητο αριθμό 112, που δεν λειτουργεί και πρέπει να επαναλειτουργήσει, προκειμένου να ειδοποιεί τον κόσμο. Είναι
για έκτακτες ανάγκες. Αυτός ο αριθμός πρέπει να επαναλειτουργήσει και όπως ακούσαμε και τον κύριο Πέτσα, είναι άμεση προτεραιότητα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, το έχει ανακοινώσει αρκετές φορές. Θα υπάρξουν αύριο ειδικότερες ανακοινώσεις από τον κύριο Πιερακάκη, που φαίνεται ότι αυτός θα το χειριστεί όλο αυτό. Που και σήμερα θα κάνει συνάντηση ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στις 5 η ώρα υπάρχει ραντεβού με τον κύριο Πιερακάκη. Τώρα, έχουν βγάλει. Φαντάζομαι ότι ο νέος υπουργός ψηφιακών κλπ. Αυτά όλα που συζητάμε θα τα βλέπει περίπου σαν να είναι, ξέρω εγώ, παιδικό παιχνίδι. Διότι εγώ τουλάχιστον, χωρίς να έχω τις ειδικές γνώσεις που χρειάζεται, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία το να ειδοποιήσεις τον κόσμο. Εξαιρετικά απλή διαδικασία. Μια συνέργεια της πολιτικής προστασίας με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και εδώ είναι και ένα ζήτημα κριτικής, ας πούμε, να το πω έτσι απλά. Προφανώς και δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον Μπουρίνη, αλλά με το 112 που λέει ο Λεωνίδας ή ένα SMS που να έρθει και να είναι στη γλώσσα σου, ρε αδερφέ, και να σου λέει έρχονται 150 χιλιόμετρα άνεμος. Λεωνίδα, επειδή είπες να επαναλειτουργήσει, λειτουργούσε κάποτε. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μου έχει έρθει κάποιο μήνυμα στο κινητό μου, ουδέποτε από τότε που έχουμε κινητά, εν πάση περιπτώσει. Λειτουργούσε και, και κάποια στιγμή σταμάτησε από το 2015. Λειτουργούσε το 112. Με το roaming δούλευε, νομίζω. Ήταν θέμα roaming. Δούλευε κανονικά. Απλά θα ήθελα να κάνουμε και μια έτσι πολιτική παρένθεση όσον αφορά τις ανακοινώσεις. Γιατί ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε χαρακτηριστικά μια δήλωση που λέει ότι στεκόμαστε ολόψυχα στους συγγενείς των νεκρών. Και λέει ότι αυτές οι στιγμές, και πολύ σωστά λέει ο κ. Τσίπρας, δεν είναι για πολιτική εκμετάλλευση. Έρχεται όμως λίγα λεπτά μετά μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Γραφείου Τύπου, που λέει χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση να γίνει πλέον με σοβαρότητα και νυφαλιότητα, μέχρι εδώ καλά, αλλά τελειώνει, και θα ήθελα να το διαβάσω αυτό λεξί, λέει χαρακτηριστικά ότι άλλωστε η Χαλκιδική ως γνωστόν δεν βρίσκεται στην Αττική. Οπότε ευτυχώς αυτή τη φορά δεν θα ρίξουν στον Περιφερειάρχη το ανάθεμα των ευθυνών για τις χαμένες ζωές. Δεν είναι η ώρα για τέτοια σχόλια. Νομίζω δεν είναι η ώρα. Το λιγότερο μπορεί να πει. Δεν είναι η ώρα. Γι' αυτό δεν έκανα κανένα σχολιασμό. Είδες, έβαλα μια τελεία. Μάλιστα. Λεωνίδα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τελευταίο σχόλιο. Πάντως να σας πω την καθαρή αλήθεια. Είδα πάρα πολλούς σχετικούς οι οποίοι κατευθύνονται προς αυτή την περιοχή. Μήπως θα ήταν καλύτερα να παραμείνει ο συντονιστής μόνο και να δίνει τις οδηγίες. Που λέγαμε πολύ κοκκόρι, λέτε. Θέλω να σας πω αν είναι μαζεμένοι όλοι μαζί. Τρεις υπουργοί τουλάχιστον για να συντονίσουν και περιφερειακές τέσσερις. Εκεί είναι ένα καλό υπουργείο. Ο καθένας θα πει το δικό του, ενώ θα φτάνει να υπάρχει μόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης εκεί πέρα. Εγώ είδα τον κύριο Χρυσοχοίδη, ήταν 7 και κάτι το πρωί που βγήκε και έκανε και ανακοινώσεις. Στο δρόμο ήταν ο Θεοδωρικάκος, υπουργός εσωτερικών. Μαζί του πήγαινε ο Καραμαλής, ο υπουργός υποδομών. Δεν ξέρω, μπορεί η αυτοψία να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά να μην γίνει αυτό που λέμε το πουλαλούν πολύ κοκόρι. Ένας να έχει τα κουμάντα. Ακριβώς. Γιατί η καλή δημοκρατία να πάρει και μια απόφαση. Ακριβώς. Γιατί αν πρόκειται να συντονίσει και αυτούς και τους υπόλοιπους και τον κόσμο, τότε. Το σχόλιο του ειδικού. Θα ήθελα να σας πω κάτι όμως το τελευταίο. Παρακαλώ, είναι το τελευταίο. Να ξέρετε ότι η Γη έχει μια ιστορία δισεκατομμυρίων ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορίας, της γήινης ιστορίας, πολλοί πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί και καινούργοι έχουν εμφανιστεί. Και αυτοί οι πολιτισμοί οι οποίοι εξαφανίστηκαν για διάφορους λόγους, αλλά είχαν πάντοτε σχέση με το πώς συμπεριφέρονται και με το πώς μπόρεσαν να επιβιώσουν. Μερικοί εξ αυτών ήταν και πάρα πολύ προχωρημένοι πολιτισμοί. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που εξαφανίζονται πολιτισμοί και πολύ φοβάμαι με το κεφάλι το οποίο έχουμε και τον δρόμο τον οποίο τραβάμε, ίσως δισέγγωνα, τρισέγγωνα δικά μας να βρεθούν προεκπλήξεων. Και το τελευταίο είναι ο Στίβεν Χόκινς, είχε πει πρωτού πεθάνει ο άνθρωπος, ότι είναι καιρός να αρχίσουμε πλέον να ψάχνουμε να βρούμε καινούργιους προορισμούς, μετανάστευσης, καινούργιους πλανήτες. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο κοντά από ό,τι το περιμέναμε και ορθά έβλεπε ο Χόκινς μπροστά του. Ο κύριος Μιχάλης Πετράκης, εξαιρετικός ερευνητής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και τη συμβολή σας. Και επειδή λέγαμε για τον κρατικό μηχανισμό, για τους επισπεύδοντες, ορθά ή όχι θα το κρίνετε κι εσείς, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Και αμέσως μετά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο βίντεο που ετοίμασε ο Λεωνίδας Καπερναράκος.
Σε συναγερμό έχει τεθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε κυρίως στη Χαλκιδική, προκαλώντας το θάνατο 6 ανθρώπων. Από τα ξημερώματα, στις πληγήσεις περιοχές βρίσκονται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θοδωρικάκος και ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Αχιλέα Καραμαλή. Η πρώτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα Μουδανιά υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ακολούθησε άλλη μία, όπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης Θεόδωρος Καράουγλου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας αλλά και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος αναμένεται να είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Την οδύνη του για τους 6 νεκρούς εξέφρασε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Θέλω να εκφράσω την οδύνη μου εκ μέρους όλων για τον άδικο χαμό 6 ανθρώπων, συνανθρώπων μας, που ήταν εδώ επισκέπτες στην περιοχή. Μεταξύ αυτών χάθηκαν 2 παιδιά. Θρυνούμε για την απώλεια αυτών των ψυχών και είμαστε αλληλέγγυοι στους συγγενείς τους, στους ανθρώπους που συμπάσχουν μαζί τους, που έχασαν τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Θα είμαστε αλληλέγγυοι και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ως χώρα να συμπαρασταθούμε για την απώλεια αυτών των ψυχών. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θοδωρικάκος τόνισε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η απογραφή και ταυτόχρονα η αποκατάσταση των ζημιών. Ο νομός Χαλκιδικής κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά από αίτημα που κατατέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήσαμε όλο το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκονται έξω, συνδράμοντας και το έργο της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, 40 οχήματα, 40 μηχανήματα έργου όπως ονομάζονται, με 100 άτομα προσωπικό και ταυτόχρονα, εδώ και λίγη ώρα, έχουν βγει 15 κλιμάκια μηχανικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να επισκεφθούν όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί και να γίνει καταγραφή των ζημιών. Αυτό που από την πρώτη στιγμή κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να βρισκόμαστε πάνω στο πρόβλημα, μέσα στην κρίση, προκειμένου να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, τους επισκέπτες, αλλά και τους φορείς που δίνουν τη μεγάλη μάχη, όπως είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία και οι εθελοντικές ομάδες, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης τόνισε πως αποφασίστηκε η άμεση εκταμείευση έκτακτης επιχορήγησης και η διάθεση των απαιτούμενων ποσών για τις αποζημιώσεις των κατοίκων που επλήγησαν από τις καταστροφές. Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών σε όλες τις υποδομές, σχολεία και κατοικίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών αλλά και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Αποφασίστηκε η άμεση εκταμείευση έκτακτης επιχορήγησης στους Δήμους Νέας Προποντίδας, Κασάνδρας και Σιθωνίας για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών καθώς και η διάθεση των απαιτούμενων ποσών για τις αποζημιώσεις από τα κονδύλια του Υπουργείου Υποδομών αλλά αν χρειαστεί και το αποθηματικού του κρατικού προϋπολογισμού. Άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι και η επαναλειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί η άμεση ενημέρωση των πολιτών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο γνωστός αριθμός 112 που λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δυστυχώς δεν λειτουργεί, όπως είπα, στη δική μας. Η ενεργοποίηση αυτού του αριθμού είναι άμεση προτεραιότητα. Όπως πολλές φορές έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός. Σε ερώτηση αν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές, ο κύριος Πέτσας απάντησε χαρακτηριστικά. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο ελληνικός λαός. Δεν είμαστε για να κάνουμε επικοινωνιακά σοου. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει το ενδεχόμενο να ανέβει στην περιοχή αν υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα. Αυτό που προέχει, όπως σας είπα πριν, να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές και όχι μη μέτρα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας, για τη φωνική καταστροφή στη Χαλκιδική. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που χάθηκαν στη Χαλκιδική, καθώς και την ολόψυχη συμπαράστασή μου στους τραυματίες και τους πληγέντες. Όσο και να θέλουμε να το ξορκίζουμε ή να το αγνοούμε, η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της είναι παρούσες και δεν ωφελεί να κλείνουμε τα μάτια. Εκφράζουμε τη θλίψη μας, την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας για τα θύματα της θεομηνίας στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στη Χαλκιδική, ενώ ακύρωσε το πρόγραμμά του που περιελάμβανε συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά και επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας.
Επιστρέψαμε, είναι η ώρα του Κώστα Μητρόπουλου, το σημερινό σκίτσο του στα νέα. Έχουν αλλάξει πρωταγωνιστές, Γιώργο, όπως βλέπεις. Ναι, στα σκίτσα, νομίζω πως έχουμε ήταν αναγκαίο. Νέους υπουργούς. Ο Χρυσοχοίδης είπε ότι θα μπορούμε να πιούμε καφέ στην πλατεία στα Εξάρχεια, λέει ο ένας. Ο Σταϊκούρας είπε, αν θα έχουμε λεφτά για τον καφέ. Γιατί το ζητούμενο εν τέλει οικονομία είναι, έτσι. Ό,τι και αν συζητούμε, ό,τι και αν λέμε για όσους κάθονται μπροστά στην τηλεόραση, στα παγκάκια. Οπότε θα κάνουμε για αυτό τον κόσμο, τον πολύ, με το ωραίο δημοσιογραφικό κλισέ να το πούμε. Θα βάλουμε μια άνω τελεία σε όσα είπαμε μέχρι τώρα για τη Θεομηνία στη Χαλκιδική. Θα καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Αθανασία Ακρίβου εδώ στο στούντιο του One. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθες, Αθανασία. Έχεις να μας πεις οικονομικά νέα, τα οποία ίσως και να ακούγονται ευχάριστα. Ευχάριστα είναι προς το παρόν. Θα δούμε αν θα μας επιβεβαιώσει το πόσο ευχάριστα είναι ο Δημήτρης Τσαγκάρης. Καλησπέρα, είναι η πρώτη φορά που είμαι κοντά σας. Συγχαρητήρια στο κανάλι καταρχήν, στην άδεια που πήρε, στην προσπάθεια που έχει γίνει, στην επένδυση που έχει γίνει εδώ. Εγώ ξέρεις, σαν τρίτος που πρεμιέρα σας είναι σήμερα. Ναι, πρώτη φορά. Είχα έρθει άλλο ένα μεσημέρι με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαχρήστο και την κυρία Μοσχολιού. Την Τίνα. Αλλά ήταν η μέρα που νομίζω είχε βγάλει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός, επομένως έφυγα άπραγος και βεβαίως είχε πιο ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Σε φάγε ο Τσίπρας, Δημήτρη. Ο κύριος Τσίπρας τότε από μένα. Λοιπόν, αφού είπες όλα αυτά τα καλά λόγια, να πω και εγώ ένας από τους πιο καταξιωμένους οικονομολόγους της χώρας. Να είστε καλά, και ελπίζουμε ότι θα μας δυνατή υπογραφή για το νομίζω υπερβάλλεται. Νομίζω υπερβάλλεται. Λοιπόν, αφού είπαμε τα καλά λόγια ένα στον άλλο. Τι ωραία τώρα, έλα, δικιά σου. Η κυρία Ολίνα Τσαουσέλου παραμένει δίπλα μας. Έτσι, πάντα. Πολυχρονεμένη. Πάντα είμαι εδώ λοιπόν για να δούμε τα πρωτοσέλιδα για σήμερα, 5η 11 Ιουλίου και ξεκινάμε με τα νέα. Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα, το μέτρο θα αφορά τις μεταβιβάσεις για διάστημα 3 ετών. Ενώ στο Έθνος, πρώτη είδηση, ο Τσίπρας χτίζει ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δικός χάρτης για το νέο κόμμα είναι η πρώτη είδηση. Εδώ, εφημερίδα των συντακτών, παρακυβέρνηση Μαξίμου, καπέλο μας στους υπουργούς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι εδώ η πρώτη είδηση και προχωράμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι φόροι μειώνονται και πότε. Μείωση του πρώτου συντελεστή από 22% στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Εφημερίδα Εστία, πιλότος για 700.000 υπαλλήλους στο σύστημα αξιολογήσεως υπουργών, ηλεκτρονικός μεγάλος αδερφός αποδόσεως για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενώ στη Δημοκρατία, γενναία μείωση των φόρων. Τι προβλέπει το σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό. Προχωράμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Μαμά, είμαι εγκληματίας. Όλα όσα έκαναν οι δράστες πριν και μετά το φόνο της το παλούδι και έχει αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ εθνικό κήρυξ, το νέο μοντέλο διακυβέρνησης παρουσίασε ο Κυριάκος στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εφημερίδα Καθημερινή, φωνική κακοκαιρία έπληξε τη Χαλκιδική. Φρένο Μέρκελ για το πλεόνασμα. Πρώτες ειδήσεις εδώ, εφημερίδα Η Αυγή, σκέρτσος κερνά σεβ πίνει. Και έχει αναλυτικά βόμβα εργοδοτών στον κατώτατο μισθό. Η πρώτη είδηση στην εφημερίδα Αυγή. Και πάμε στον ριζοσπάστη. Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή θα οργανώσει τη λαϊκή αντεπίθεση. Είναι η πρώτη είδηση για σήμερα. Εφημερίδα Ο Λόγος, μεγάλος αδερφός στην κυβέρνηση. Εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα. Το ποντίκι εμπάργκο στα κανάλια, αποκάλυψε το επόμενο βήμα Μητσοτάκη, είναι ο κυβερνητικός αποκλεισμός στο Sky. Απάντηση Τσίπρα, θα καταγγείλει την ΕΡΤ και θα απαγορεύσει τις εμφανίσεις τελεχών του. Είναι εδώ το ρεπορτάζ και πάμε στην αυτεμπορική μείωση φορολογικών βαρών με 17 κινήσεις. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα οικονομικά κυριαρχούν, έτσι. Αν και η καθημερινή πρόλαβα από την και έχει σηκώσει. Το πρωτοσέλιδο της νομίζω ότι είχε πιάσει το θέμα της ημέρας με το οποίο ασχοληθήκαμε και θα επιστρέψουμε βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ούτως ή άλλως να θυμίσουμε ότι ο ΟΑΝ όλη τη νύχτα προσπάθησε να καλύψει τα εξαιρετικά αρνητικά γεγονότα της Χαλκιδικής. Πάμε τώρα και στο πορτοφόλι. Τώρα αυτό είναι για ξέρεις, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, ακριβής ακρίβου. Σε ό,τι λέμε για το ρεπορτάζ το οικονομικό πάντα. Λοιπόν, είδαμε και τα πρωτοσέλιδα, οι φορολογικές παρεμβάσεις, τις οποίες ετοιμάζεται η νέα κυβέρνηση για το 2019 και το 2020 πρωταγωνιστούν. Πάμε όμως να τα δούμε σιγά σιγά γιατί είναι αρκετά ένα-ένα.
Έχουμε μείωση του ένφια κατά 30% εντός διετίας. Έκπτωση του φόρου ίση με 40 ή 50% της δαπάνης για αναβάθμιση των κτηρίων. Υπάρχουν δηλαδή τρία μέτρα θα αναφέρουμε που ουσιαστικά θα αναβαθμίσουν την αγορά και θα βοηθήσουν την αγορά ακινήτων, όπως επίσης είναι η τριετής αναστολή φόρου υπεραξίας στις αγοροπολισίες ακινήτων, η τριετής αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα. Και πάμε τώρα να δούμε το αφορολόγητο, το οποίο θα διατηρηθεί το ίδιο και όπως είδαμε τι είχε γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση. Πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή στο 22, από το 22% στο 9% ακριβώς, για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 45% στο 42%, σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Υπάρχουν και άλλα που μπορούμε, δεν ξέρω αν ο κύριος Τσαγκάρης θέλει να κάνει ίσως ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτές τις πρώτες παρεμβάσεις. Ναι, το περίγραμμα είναι, καταρχήν οι ειδήσεις όπως ακριβώς αναπτύσσονται σε όλα τα μέσα είναι όπως ακριβώς τις περιέγραψε η κυρία Κρυβού. Λοιπόν, αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, αυτή είναι η ατζέντα Μητσοτάκη, αυτή υπερψηφίστηκε την περασμένη Κυριακή. Αποτελεί επιλογή της κοινωνίας να τελειώσει, να τελειώνει, να αρχίσει να τελειώνει αυτό το πράγμα που ονομάσαμε υπερφορολόγηση. Σε διακόπτω, Δημήτρη. Αν εγώ είδα σωστά, μια σειρά από μέτρα που μας είπε τώρα η Αθανασία έχουν να κάνουν με την επαναπροσέγγιση του ακινήτου. Ναι, καλά, και αυτό. Το κατάλαβα. Πολύ σωστά. Είναι σαν να πας να δώσεις αξία σε ένα απαξιωμένο ακίνητο ή να ξαναβάλεις λίγο μπροστά και την οικοδομή. Όχι όλα. Ο ένας φόρος που ανακοινώθηκε, ας πούμε, η αναστολή του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα, ούτως ή άλλως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό. Αυτός ο φόρος έχει μπει από το 2012, αν θυμάμαι, το 15%. Δηλαδή, όταν αγοράζω ένα ακίνητο σήμερα 100.000 και το πουλάω μεθαύριο 130.000, για αυτή τη διαφορά την οποία κερδίζω, υπάρχει θεωρητικά φόρος 15%. Πώς υπάρχει σε όλα τα προσιακά στοιχεία, συμμετοχές κλπ. Αυτό, ενώ είναι ψηφισμένος ο νόμος και ισχύει, είναι πάντοτε σε αναστολή μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ξέρει και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχουν πρακτικά σήμερα υπεραξίες στα ακίνητα. Λόγω της πτωτικής πορείας που είχαν, σύμφωνα με την επίσημη αυτή της Τραπέζης Ελλάδος, κατά 40% οι τιμές των ακινήτων από το 10 μέχρι σήμερα. Τώρα όμως θα έρθει κάποιος και θα πει, εσείς δεν είσαστε ρε δημοσιογράφοι που μας λέτε ότι ας πούμε υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που λόγω Airbnb και ζήτησης τσιμπήσαν προς τα πάνω. Ναι, ναι. Δηλαδή κάποιος ας πούμε έχει ένα σπίτι που έκανε 50.000 και τώρα κάνει 100. Κύριε Χουδαλάκη, μιλάμε για τις εμπορικές αξίες, δεν μιλάμε για τις αναπροσαρμογές των, αγαπητέ Γιώργο, δεν μιλάμε για τις αναπροσαρμογές των αντικειμενικών τιμών, μιλάμε για τις πραγματικές εμπορικές αξίες στις οποίες θα γίνει συναλλαγή. Άλλο που πληρώνονται οι φόροι, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πρωτότυπο. Ναι. Άλλα γράφουν τα χαρτιά και άλλα είναι η πραγματική φορολογική υποχρέωση, είτε η τυπική, είτε... Έτσι, μπράβο. Άρα αυτά τα μέτρα, βεβαίως πρέπει να τονωθεί η οικοδομή. Η οικοδομή είναι σταματημένη σήμερα. Είναι πολύ σωστό μέτρο η αναστολή του ΦΠΑ, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, Αθανασία, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δεν θα πληρώνουμε. Δεν θα υπάρχει ΦΠΑ στα νεόδμητα. Ναι, αλλά δηλαδή, άμα μας λέτε δεν υπάρχει ΦΠΑ, το αγοράζει χωρίς ΦΠΑ. Τίποτα, ναι. 100.000 και 100.000. 100.000 και 100.000. Βεβαίως. Αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά μία έκπτωση, αν θέλεις, από αυτόν που πωλεί το ακίνητο κατά 24% προς τον αγοραστή του. Είναι ένα κίνητρο. Θα βοηθήσει αυτό το πράγμα. Αλλά γενικότερα αυτό που έλεγα είναι ότι υπερψηφίστηκε προσφάτως από την ελληνική κοινωνία, από όλους μας, όλοι μας, η κυβέρνηση είναι όλων των Ελλήνων. Εμείς είμαστε ο λαός. Ο λαός αποφάσισε αυτό, άρα συντασσόμαστε αφού είμαστε με τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είχε πρώτο πράγμα την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Ο Μητσοτάκης συνεπής τοποθετεί εχθές φορολογικό του σύμβουλο τον Γιώργο τον Μιλονογιάννη, ένα πολύ εξειδικευμένο φοροτέχνη δικηγόρο και καθηγητή πανεπιστημίου, λοιπόν, ο οποίος έχει λάβει και εντολές σχετικές να δρομολογήσει αυτές τις τροποποιήσεις στη φιλοσοφία της κυβέρνησης καινούργια, η οποία βασικά είναι μείωση των φόρων. Αν κάποιος δεν έχει ακίνητα, ρε μισό λεπτό, να ρωτήσω. Μα το 9% στο πρώτο κλιμάκιο λίγο είναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ως ερώτημα στο μυαλό πολλών και εντός και εκτός συνόρων, διότι έχουμε δει ήδη μία Μέρκελ που έχει κάνει μια παρέμβαση.
Αυτό το πακέτο που ανακοινώθηκε χθες, που θα μπει σε μια εφαρμογή από το 20, πιθανότατα στην τσέπη τα περισσότερα από το 21 θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε, έρχεται να προσθεθεί σε ένα πακέτο που άρον-άρον θα έλεγα έριξε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το Μάιο μήνα και τον Απρίλιο. Λεφτά υπάρχουν για όλο αυτό? Υπάρχουν διότι προσδοκούμε ότι με τη μείωση αυτών των φόρων θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Θα υπάρξουν πιο πολλά δηλωμένα εισοδήματα, θα υπάρξουν πιο πολλές καταγραφές των συναλλαγών. Αυτό δεν το ξέρεις απόλυτα, Διονύση μου, ούτε μπορείς να το μετρήσεις αυτό. Στο παρελθόν δεν το έχουμε δει. Όταν μείωσε ο Σαμαράς το ΦΠΑ στην εστίαση, το είδαμε. Λειτουργήσε. Επειδή το έχουμε σχολιάσει. Θέλω να πω. Τα έχει πει ο Ζολώτας με μία φράση αυτά. Ο φόρος σκοτώνει τον φόρο. Ο φόρος σκοτώνει τον φόρο. Να θυμίσουμε στην κυβέρνηση. Οι συντελεστές έπεφταν από το 5. Να θυμίσουμε στην κυβέρνηση που απήλθε. Και που έκανε άλλη επιλογή, ότι όταν είχε πρωτοεκλεγεί η κυβέρνηση που απήλθε, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Φόρμπς, είχε απευθύνει ανοιχτή επιστολή τότε στον Τσίπρα και στον Βαρουφάκη, με τίτλο στο Forbes.com. Αν και τώρα να μπείτε, θα το βρείτε. Το λέω και για τους εκλεκτούς τηλεθεατές μας, τους ενημερωμένους. Λοιπόν, βουλγαροποιήστε τους φορολογικούς συντελεστές για να μην βουλγαροποιείτε η ζωή των Ελλήνων. Αυτό ήταν το σύνθημα. Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα. Πώς θα αποπληρώσεις τα δανεικά, στους εταίρους, δανειστές, πώς να τους ονομάσουμε, αλληλέγγυους, φίλους μας κλπ. Βεβαίως είναι υπαρκτό το ερώτημα. Θυμίζω όμως δύο παραμέτρους. Πρώτον, έχουμε δώσει ένα υπερταμείο στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό για το οποίο κατηγορήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν που δεν θα το πάρει ο Μητσοτάκης από εγγύηση, δίνει ένα χρέος εγγυημένος Ευρωπαίους. Άρα πρέπει να δείξουν μια κατανόηση. Και εν πάση περιπτώσει η τελική μου ερώτηση είναι, γιατί βλέπω από χτες ένα κύμα αμφισβητήσεων, ένα κύμα, αν θέλεις, ηρωνίας και άρνησης, όχι από εσάς, από πάρα πολλά μέσα. Η ερώτηση είναι δηλαδή αυτή η καινούργια κυβέρνηση να μην προσπαθήσει, να μην βάλει το κουστούμάκι και τη γραβάτα της, να πάει και να πει μισό λεπτό εδώ ελληνικός λαός κύριε. Έχει μια μη βιώσιμη κατάσταση. Να προσπαθήσει... Έχουμε μια κατάσταση μακριά από, από τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που μας έλεγε ο Τσίπρας. Να μην το κάνει. Και ανεξάρτητα με το ποιος την ψήφισε και ποιος δεν την ψήφισε, εγώ θέλω να θυμίσω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι στην τσέπη μας θα δούμε τη διαφορά. Προφανώς. Και θέλω. Επειδή θα και να κάνω και μια διευκρίνηση μόνο, αν θέλετε, στο θέμα αυτό το 9%. Όταν ο Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ τότε το 9% στο πρώτο κλιμάκιο. Ήταν ψηφισμένη η κατάργηση του αφορολόγητου κατά Τσίπρα σύμφωνα με τη δεύτερη αξιολόγηση. Ναι. Αυτό που μετά δεσμεύθηκε η κυβέρνηση και είπε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα το δεν θα υλοποιηθεί. Αυτό που είναι ψηφισμένο για να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου. Έρχονται σήμερα ορισμένοι και λένε, μα ο μισθωτός μετά που έχει το αφορολόγητο, αυτό που λέτε αφορολόγητο, δεν υπάρχει, έκπτωση φόρου υπάρχει, τι κερδίζει? Ο μισθωτός κερδίζει λιγότερα. Αν κερδίζει ο Μανάβης, κερδίζει ο Χασάπης, κερδίζει ο δημοσιογράφος, κερδίζει ο κάθε εισοδηματίας στο πρώτο του κλιμάκιο στα 10.000. Αθανασία, η τελευταία ερώτηση, σχόλιο, ό,τι παρατήρηση θέλεις, είναι δικιά σου για να κλείσω, Δημήτρη. Ωραία, εγώ ήθελα να πούμε άλλα 2-3 πολύ βασικά πράγματα, όπως είναι μια παρέμβαση η οποία θα υπάρξει μάλλον μέσα στο 19, όπως είναι η βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη μέχρι 3.000, που αυτό ευνοεί πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι, έχουν πρόβλημα με τις... Ο στόχος είναι να γίνουν όντως 120, γιατί είχαμε πει για 120, αλλά τελικά ήταν για λίγους. Αλλά στις 3.000 ήταν για πολύ λιγότερες. Η αρχική σκέψη Μητσοτάκη και εξαγγελία ήταν θα δούμε πώς αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ενδεχομένως ή να υλοποιηθεί απόλυτα. Ήταν τα 1.500 στα 3.000 ειδικά θα παγώσουν ως μπαλούν στο τέλος της... Μακάρι να το δούμε να περνάει κιόλας, γιατί είχαμε πολλές γκρίνιες. Εγώ θυμάμαι εκεί οι δανειστές, εταίροι, βιαστές, όπως θες. Βεβαίως, είχαμε τα διάφορά μας. Και πολύ βασικές μέσα στις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο πακέτο αυτό που αναμένεται να έρθει στη Βουλή από τον Αύγουστο, είναι και κάποιες μεταμνημονιακές δεσμεύσεις οι οποίες είχαν μείνει στον αέρα, όπως είναι η μείωση των ληξιπρόθεσμων που έπρεπε να έχει γίνει από το τέλος του 2018, είναι η χαλάρωση των capital controls. Βεβαίως. Η επιτάχυνση των συντάξεων, μια σειρά παρεμβάσεων. Ναι. Και, αλλά εγώ ξέρετε γιατί είμαι λίγο χαρούμενος. Είμαι λίγο χαρούμενος γιατί με έχουν ικανοποιήσει πάρα πολύ
οι πρώτες επιλογές προσώπων που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, με ικανοποίησε πάρα πολύ ο Γιώργος Μιλωνογιάννης ως φορολογικός σύμβουλος του Μητσοτάκη. Με ικανοποίησε ο Γεραπετρίτης ως αρμόδιος εκεί στο Μαξίμου και στα θέματα. Γιατί είναι καθηγητές διοικητικού δικαίου, είναι διεθνείς πολίτες, έχουν παραστάσεις στην Ευρώπη, έχουν συναδέλφους τους ομολόγους στην Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πείσουν. Ο Στέλιος Κουτναντζής, ας πούμε, ο οποίος πήγε γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι μια τυχαία προσωπικότητα ο καθηγητής στη Θράκη, ο οποίος ήταν νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών την περίοδο του Μαυραγάνη. Το να βάζεις λοιπόν. Και μάλιστα ξέρετε κάτι το οποίο με ενοχλεί για την Ελλάδα. Ποιους αντικατέστησαν οι άνθρωποι αυτοί. Εννοείς ότι υπάρχει διαφορά επίπεδου. Υπάρχει μια δυστυχώς υπάρχει μια διαφορά επίπεδου που δεν θα ήθελα να υπάρχει. Αδικεί τον κύριο Τσίπρα, αν θέλετε, αυτή η διαφορά, η οποία δυστυχώς υπάρχει. Εγώ θα πω μακάρι αυτή τη φορά οι καθηγητές, οι τεχνοκράτες κλπ. Να είναι αποτελεσματικοί και ξαναλέω ανεξάρτητα με το τι ψηφίζει ο καθένας. Είναι ενεργοί πολίτες. Όλοι θέλουμε το καλό της χώρας, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν. Άλλα δυο μου λένε έχει να πει η Αθανασία. Έχω αρκετά. Και κλέβει ο Λαμπράκος χρόνο από το δελτίο. από τις διαφημίσεις. Έχω αρκετά. Τη μείωση συντελεστών, δεν είπαμε, του ΦΠΑ που πρόκειται να έρθει του 24 θα γίνει 22% και του ενδιάμεσου του 13% θα γίνει 11%. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ένα μέτρο το οποίο έχει μείνει στον αέρα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η φορολογία των μερισμάτων επίσης θα μειωθεί στο 5% από 10%. Η πρόοδος, αυτό που σας είπα για τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, η στελέχωση της στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου εκεί θα πρέπει να προσληφθούν 12.500 υπάλληλοι. Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση. Συγγνώμη για να το καταλάβω. Θα προσληφθούν 12.500 υπάλληλοι για να στελεχώσουν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ναι. Και είναι μεταμνημονιακή δέσμευση. Αυτό δηλαδή θα φτιάξει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό. Νομίζω ότι το νούμερο είναι λίγο λάθος αυτό. Μου φάνηκε και υπερβολικό, γι' αυτό και διέκοψα. Επειδή 11.000 είναι όλο το. Όλο το πακέτο των προσλήψεων. Προφανώς μπορεί να υπάρχει κάποιο. Ο δαίμον του τυπογραφείου που λέγαμε παλιά. Ναι, γιατί σκέφτηκα το 10.000 ακόμα εφοριακή Παναγία μου. Δηλαδή ούτε τσαγκάρι δεν θα μας σώσει. Αυτό μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι. Κάποιο λάθος μπορεί να υπάρχει στην. Πάμε παρακάτω. Καλά, είναι ίσονο σημασία, δεν είναι το ζητούμενο. Ωραία. Είναι, όπως είπαμε και πριν, η άμεση μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου. Θα αποπληρώσει δηλαδή τις υποχρεώσεις το δημόσιο, δεν θα έχει τα υπόλοιπα αυτά ανοιχτά που έχει με τον ιδιωτικό τομέα. Κάποια χρήματα θα γυρίσουν. Έχει το θέμα των 120 δόσεων, αυτό που είναι πολύ σημαντικό που είπαμε, να μπαίνουν και επιχειρήσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί το θέμα του εξοδικαστικού, όπως όλοι γνωρίζουμε από διάφορες περιπτώσεις που έχουμε χειριστεί, δεν περπατάει. Διότι ζητούνται μια σειρά πιστοποιητικών που αν τα είχε ο άλλος δεν θα είχε πρόβλημα. Δηλαδή είναι, να το πούμε τόσο απλά να το καταλάβει και ο τελευταίος άνθρωπος που μας ακούει. Λοιπόν, εδώ σου προσφέρουν ομπρέλα όταν δεν βρέχει. Και όταν βρέχει, δεν σου δίνει την ομπρέλα. Λοιπόν, αν το κράτος. Και να καταλάβει και η κοινωνία. Οι τράπεζες, ας πούμε, για παράδειγμα, δανείζουν μόνο αν αποδείξει ότι δεν χρειάζεσαι. Δεν θέλω, θέλουμε κουβέντα για τις τράπεζες. Θέλουμε χρόνο. Θα ξανάρθει. Λοιπόν, όποτε θέλεις. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Εγώ νομίζω ότι πριν ακόμα ορκεστεί μια κυβέρνηση, πριν ακόμα καλά-καλά, πριν ακόμα εξαγγείλει τις προεκλογικές δηλώσεις στη Βουλή, ας μην ξεκινάμε με ειρωνία και αρνητικά. Πρέπει να δώσουμε χρόνο, πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να μην πάμε σε μια παραλλαγή του γερούν γερά, πρέπει να βοηθήσουμε την κυβέρνηση αυτή να πετύχει στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, αφού υποτίθεται ότι είμαστε σε ασφαλή δρόμο σύμφωνα με την απελπιστούσα κυβέρνηση. Γιατί εγώ έχω αστερίσκο, αλλά δεν είναι ορθός πολιτικός λόγος αυτό να το λες. Δεν έχουμε φύγει από την κρίση, δεν είναι ένα πακέτο που δείχνει έξοδο από την κρίση αυτό. Διονύση μου, έχεις τεράστια εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η Ελλάδα σήμερα χρωστάει όσα χρωστούσε και περισσότερα. Και κάποιοι μας λένε ότι το χρέος αυτό είναι βιώσιμο. Όταν, ενώ ήταν μικρότερο, μας έλεγαν ότι δεν είναι βιώσιμο. Είναι λίγο η μπερδεμένη αριθμητική των εταίρων που αν αυτοί το διαβάζουν έτσι, εμάς μας συμφέρει και είμαστε καλά. Ναι. Το θέμα είναι μην ξυπνήσουν κανένα πρωί και διαβάσουν ανάποδα αυτά που σήμερα διαβάζουν τόσο ευχάριστα. Δημήτρη Τσαγκάρη, Αθανασία Κρούπου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα οικονομικά νέα. Να δούμε πώς θα τσουλήσει, πώς θα περπατήσει και βέβαια εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ελπίζω κύριε Τσαγκάρη μας που μας κάνατε. Με χαρά τεράστια. Ποδαρικό σήμερα. Είπαμε για την Άγγελα Μέρκελ νωρίτερα που πρόλαβε να κάνει ήδη μια παρένθεση για το, παρέμβαση για το πλάνο της νέας κυβέρνησης στην οικονομία. Σχεδόν σήκωσε κόκκινη κάρτα έτσι, για το θέμα, για το θέμα των πλεονασμάτων. Νομίζω ότι εύκολα δεν πρόκειται να δούμε αλλαγή. Βεβαίως η κυρία Μέρκελ τον τελευταίο καιρό απασχολεί
τα διεθνή μέσα. Τα διεθνή μέσα. Κυρίως γιατί τρέμει. Πάμε στην Αναστασία Μπαλέστροβα για να δούμε αν βρήκε τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το τρέμουλο, αυτό το τράνταγμα, το οποίο βλέπουμε να ταλαιπωρεί το τελευταίο καιρό. Ναι, καλησπέρα. Μία μέρα μετά την τρίτη περίπτωση μέσα σε ένα μήνα που έτρεμε κατά την υποδοχή του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας χθες στο Βερολίνο, σήμερα η Άγγελα Μέρκελ υποδέχθηκε την νεοεκλεγής Πρωθυπουργό της Δανίας, την κυρία Μέτε Φρέντριξεν, και κατά την τελετή απόδοση στρατιωτικών τιμών, οι δυο τους κάθισαν. Να βλέπουμε τις δύο καρέκλες. Είναι το σημείο που τις προηγούμενες δύο φορές είδαμε την κυρία Μέρκελ να στέκεται όρθια με τους ηγέτες των αντίστοιχων χωρών που υποδεχόταν. Αυτή τη φορά κάθισαν οι δυο τους στις καρέκλες και ήρεμα παρακολούθησαν την τελετή. Στη συνέχεια σηκώθηκαν, περπάτησαν και αργότερα η κυρία Μέρκελ είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι καλά και ότι δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί για εκείνη και για την υγεία της. Πάντως εδώ, καρέκλα, είναι. Δεν τρέμουμε, τώρα... έτσι. Είναι η βελτίωση μιας εικόνας. Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι και η απόδειξη ότι η ίδια φοβάται πια να στέκεται ορθιά. Ναι, είναι διαφορετική εικόνα αυτή που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Τρεις φορές μας έχει δείξει η Αναστασία την κυρία Μέρκελ να έχει το ίδιο έχει πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση, αν όχι σε μία βάση πληροφόρησης, για το ενδεχόμενο λίγαν συντόμως να έχουμε αποχαιρετισμού στην καγκελαρία. Υπάρχει και στο πρωτοσέλιδο των νέων σχετική αναφορά σήμερα. Πάντως, στη Γερμανία, τηρώντας αυτό το ιατρικό απόρριτο, δεν γνωστοποιείται ποια είναι η αιτία αυτού του τραντάγματος, του τρέμου. Λειτουργούμε σύγκορμοι να τρέμει. Δεν λένε κουβέντα. Φαντάζομαι ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πολύ μάλλον στην Ελλάδα, δεν θα είχαμε άλλο θέμα συζήτησης και θα είχαμε κάνει... Αν κάθεται, δεν τρέμει πάντως. Θυμάσαι εσύ. Εδώ. Ναι. Έτσι. Θα είχαμε και τηλε... διαγνώσεις. Έχουμε κάνει. Αυτό το έχουμε. Έχουμε Αναστασία. Κάνει διάγνωση από αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, η ώρα του Κώστα Σκλαβενίτη από τα σημερινά νέα. Τι φταίει για την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν, φταίει η άνοδος. Εντάξει. Πάμε πάντα, στην αρχή. Έτσι. Κάτι λοιπόν, σαν προπατορικό αμάρτημα ακούγεται. Έχουμε πει ότι θα... Στην εκκίνηση δεν έγινε ζημιά. Έχουμε πει ότι θα ανοίγουμε όσο μπορούμε θέματα τα οποία δεν θα είναι μόνο στην αιχμή της επικαιρότητας, διότι σήμερα έχουμε πρόβλημα με κάτι, αλλά για να προλαβαίνουμε και το πρόβλημα. Βεβαίως, σήμερα πρέπει να πω ότι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με τη Χαλκιδική, με τις τεράστιες ζημιές που είδαμε, με τους 7 μέχρι τώρα νεκρούς, και όσοι έχετε παρακολουθήσει την ολονύχτια προσπάθεια, την ολοήμερη προσπάθεια του, αν έχετε μια εικόνα, θα γνωρίζετε ότι στη Χαλκιδική, εκτός όλων των άλλων, ένα από τα βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι. Οι διακοπές του ρεύματος, δεν έχει ηλεκτρισμό. Είναι μια περιοχή βεβαίως με τεράστια ξενοδοχειακά full season, έτσι. Ντάλα καλοκαίρι δηλαδή. Στο πικ μεγάλο πρόβλημα και η τουριστική περίοδος. Μας έλεγε και η Μαρία Γουγουτσά, αμφιβάλλουν και εκεί οι άνθρωποι αν για τις επόμενες 48 ώρες θα έχουν ρεύμα και αυτό αυτή την εποχή είναι τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον αγαπητό συνάδελφο, τον έχετε ξαναδεί αρκετές φορές στην εκπομπή και θα τον βλέπετε το Χρήστος Κολώνας. Και τον κύριο Νίκο Χατζάρα, αντιπρόεδρος στη Γενό ΠΔΕΗ και αρμόδιος να διαχειρίζεται, να χειρίζεται εμάς δημοσιογράφους. Ας πούμε, τον πιέζουμε κάτι ακατάλληλες ώρες μερική μερική. Η ΔΕΗ βεβαίως έχει και τα δικά της θέματα, τα άλλα, έτσι, που ο Χρήστος τα παρακολουθεί από καιρό. Απλά είναι ένα δεύτερο θέμα της ΔΕΗ μέσα στο μεγάλο θέμα. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της ημέρας όπως και αν είναι. Έτσι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, μετά τους ανεμοστρόβιλους, τους ανέμους που ακούσαμε να τρέχουν πάνω 100 χιλιόμετρα, τα δέντρα που είδαμε εδώ στα πλάνα να έχουν πάρει παραμάζωμα, αυτοκίνητα, κολόνες, τα πάντα όλα, και δύο, όπως μας είπαν, στους υψηλής δύο τάσης. Πυλώνες που, του ΑΔΜΙΕ. Σε αυτή την περίπτωση, για να πάμε στην αποκατάσταση τώρα των ζημιών που υπάρχουν. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε το χρονικό όριο αν θα είναι σε μία ώρα, σε δύο ώρες. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από όλα τα συνεργεία. Είναι απαραίτητο όμως να υπάρξει πρώτα η αποκατάσταση της βλάβης των πυλώνων του ΑΔΜΙΕ και συνέχεια να πάμε να ηλεκτροδοτήσουμε τα υπόλοιπα. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που χρειάζεται, πόσο κοιτάξτε, υπολογίζεται. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά νομίζω ότι σήμερα μέχρι αύριο το πρωί θα έχουμε τελειώσει. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες να τελειώσουμε σήμερα. Μακάρι να είναι τόσο γρήγορα.
Η εικόνα που, μάλλον για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι γίνεται. Υπάρχουν, θα λέγαμε, δύο μέτωπα στην ηλεκτροδότηση. Το πρώτο μέτωπο είναι η υψηλή τάση ρεύματος. Εκεί αρμόδιος είναι ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΑΔΜΙΕ, όπου έχουν πέσει δύο ιστοί υψηλής τάσης στην περιοχή της Ποτίδεας, στο πρώτο πόδι, στη Χαλκιδική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει διακοπεί το ηλεκτροδότηση της υψηλής τάσης και άρα να μην μεταφέρεται το ρεύμα στη μέση και στη χαμηλή που παίρνουμε ρεύμα νοικοκυρία και επιχειρήσεις. Άρα δεν έχει κανένα σε εκείνη την περιοχή ρεύμα. Δεν έχει κανένα σε αυτή την περιοχή. Όλο το πρώτο πόδι καλύπτει αυτή η βλάβη. Ναι, σχεδόν όλο το πόδι. Το πρώτο πόδι. Η εικόνα που γίνεται μια προσπάθεια τώρα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΑΔΜΙΕ να μεταφερθούν γεννήτριες ισχύως 30 ΜΒ, έτσι ώστε... Τι σημαίνει αυτό, Χριστό? 30 ΜΒ. Είναι ένα μικρό εργοστάσιο, ας πούμε? Όχι. Αλλά... Η ζήτηση ρεύματος που... Να στο δώσω αλλιώς. Να το καταλάβουμε. Ναι. Τα ακούω 30 ΜΒ όλος, τι καταλάβουμε? Η περιοχή αυτή είχε φορτία, δηλαδή είχε ζήτηση, είχε ανάγκες ρεύματος 70 ΜΒ. Έτσι. Άρα με τις γεννήτρες είμαστε στα μισά. Με γεννήτρες αυτές είμαστε στα μισά. Θα φτάσει σήμερα το βράδυ ένα πρώτο πακέτο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών της τάξης των 15 ΜΒ, από ό,τι μας λένε, και αύριο το πρωί θα φτάσουν άλλα 15. Αυτά θα κουμπώσουν στους υποσταθμούς ρεύματος και θα δίνουν προφανώς εκπεριτροπής ρεύμα στις περιοχές. Δηλαδή να αρχίσει σταδιακά η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Κύριε Χατζέρα, επιτρέψτε μου μια ερώτηση. Το σχολιάζαμε πριν όταν κάναμε την αποτύπωση, είχαμε και τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη, προσπαθούσαμε να δούμε πώς συνέβη αυτό που συνέβη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη ΔΕΗ, η εικόνα που έχουμε εμείς τουλάχιστον, και ο Διονύσης και εγώ, φαντάζομαι και ο Χρήστος, είναι ότι τουλάχιστον οι κολόνες, οι ιστοί υψηλής τάσης, είναι θηρία, στηριγμένα σε μπετά. Κάνω λάθος? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι κανονικές κολόνες, δηλαδή, οι οποίες έχουν μια υποδομή συγκεκριμένη. Κοιτάξτε τώρα. Είναι τόσο ευάλωτες, δηλαδή εδώ δεν, πέρα με τον αέρα. Δεν είναι τώρα. Δύο βασικοί πυλώνες. Αν και δεν είμαι ειδικός για να εξηγήσω το φαινόμενο το καιρικό το συγκεκριμένο. Όχι, μην μας εξηγήσετε. Αν έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν για να υπάρχει ασφάλεια για τις κολόνες είναι η ενδεδειγμένη προδιαγραφή για να μπουν. Και αυτό έχει γίνει. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο υπήρξε είναι ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι κάτι δεν θέλω να το υποτιμήσω, ούτε να σας φορτώσω κάτι προς Θεού. Όχι, προς Θεού, και κάνοντας αυτό και τον ηλεκτρολόγο. Όμως, ειλικρινά, η υποδομή, η στήριξη των ιστών υψηλής τάσης είναι ενισχυμένη είναι ίδια με μια απλή κολόνα? Υπάρχει προδιαγραφή της ασφάλειας για να είναι τοποθετημένη όπως πραγματικά ορίζουν οι κανόνες και οι προδιαγραφές. Στο συγκεκριμένο σημείο, όπως μου εξηγούσαν εμένα τεχνική του ΑΔΜΙΕ, επειδή δεν μπορούσαν να μπουν κανονικά στερεωμένοι Επειδή φτάνουμε στο ζουμί, Χρήστο. Ναι, δεν μπορούσαν να μπουν στερεωμένοι στο έδαφος. Τώρα και εγώ δεν είμαι τεχνικός. Είναι μια ειδική κατασκευή, επειδή και είναι η διόρυγα της Ποτίδεας. Είναι μια ειδική κατασκευή, η οποία είναι εξίσου ανθεκτική, όπως και στις περιπτώσεις κλασικές που βλέπουμε, ας πούμε, στην Εθνική Οδό, όταν περνάμε, που λέμε, τους μεγάλους στήλους. Αλλά ήταν τόσο μεγάλα και τόσο ακραία τα καιρικά φαινόμενα και ο αέρας, όπου αυτοί οι ιστοί δεν σπάσανε, λύγησαν και μάλιστα μας μεταφέρει μια εικόνα ότι λύγησαν και σχηματίσανε λάμδα δύο ιστοί. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως καταλαβαίνεις, να δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν είναι θέμα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα από ό,τι μας διαβεβαιώνουν μιας κακοτεχνίας. Όχι. Ήταν πολύ ακραίο το καιρικό φαινόμενο. Όσο αφορά το θέμα των πυλώνων του ΑΔΜΙΕ, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ανθεκτικοί, μπαίνουν με πολύ σοβαρότητα και το τόνισε προηγούμενο ο κ. Κολώνας ότι πραγματικά λύγησαν. Εκτίμηση αποκατάστασης πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα μπορεί εικόνα, να γίνει. Εικόνα που θα στηριχτούμε στη συνεργασία. Δεν θα θέλαμε να πούμε ψέματα, θέλαμε να γίνουν τεράστιες προσπάθειες. Στη συνεργασία των γεννητριών και τη σταδιακή αποκατάσταση. Αυτό είναι ένα υποβοήθημα αυτό το πράγμα. Εμείς ευελπιστούμε ότι μπορεί να μην χρειαστεί. Αλλά για να είμαστε ασφαλείς για την τροφοδοσία, σαφέστατα προνοούμε και γίνεται και αυτή η διαδικασία. Τελευταία ερώτηση, γιατί θα πάμε στα πρωτοσέλιδα και θα γυρίσουμε να μιλήσουμε για τα άλλα θέματα τη ΔΕΗ. Κόσμος υπάρχει να δουλέψει, γιατί ας μην ξεχνάμε, βλέπω εδώ 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου, φαντάζομαι, άδειες. Όχι, αυτή τη στιγμή είναι τα συνεργεία όλα, είναι πολλοί κόσμος και έχουν πέσει πάνω κατά πάνω που λέμε για να μπορέσουμε να διορθώσουμε. Ανακλήσεις αδειών γίνανε.
Τα πάντα έχουν γίνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι αρτιμελή όλα τα συνεργεία. Η εικόνα πάντως που δίνουν προς την ηλεκτροδότηση. Επειδή Διονύση μου αυτή η δουλειά δεν βγαίνει με προσωπικό ασφαλείας. Εδώ πέρα είδαμε την κόλαση. Τι να πέντε άνθρωποι να τρέχουν, δεν φτάνουν όλοι μαζί να τρέχουν. Καλά, δεν θα πάνε όμως να καθαρίσουν. Δεν υπάρχει θέμα αδειών. Είναι όλος ο κόσμος που χρειάζεται, είναι εκεί, είναι στην πρώτη γραμμή. Τα πάντα είναι στην εντέλεια όσο αφορά το κράτο του προσωπικού. Η εικόνα που δίνουν πάντως για την ηλεκτροδότηση είναι ότι μέχρι Σάββατο βράδυ έχει πει επίσημα η κυβέρνηση για την περιοχή του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας, όπου είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Οι τεχνικοί έχουν βάλει ένα στοίχημα που μιλούσα μαζί τους, έτσι ώστε μήπως καταφέρουν και Σάββατο πρωί να αποκατασταθεί. Μακάρι. Και για να μην νομίζετε ότι η ερώτηση θα είναι προβοκατόρικη, εμείς είμαστε από τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δημόσιο, τους χειροκροτούμε, τους αποδεχόμαστε και τους χτυπάμε για την πλάτη, γιατί ξέρουμε ότι αν δεν τρέξετε εσείς, εγώ τα έζησα στο μάτι βλέποντάς τα. Αν δεν υπήρχατε εσείς, τη μαύρη μας την τύφλα θα είχαμε ακόμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το διαδίκτυο, έτσι, τα site. Τα πρωτοσέλιδα αυτής της ώρας, όπως καταγράφονται στο ίντερνετ με τη βοήθεια της Ολίνας Σαουσίου. Η οποία δεν πάει να γιορτάσει, παραμένει εδώ. Έτσι ακριβώς, παραμένω εδώ, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και μου πείσει κι εγώ. Ότι της αρέσει που περνάει τη γιορτή της μαζί σου. Δεν κάνω κανένα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ. Και με αυτήν έτσι τη γλυκιά εξομολόγηση πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στο διαδίκτυο. In.gr, Χαλκιδική ώρα 0, στους 7 οι νεκροί. Πάνω από 100 τραυματίες στα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Εικόνες σοκ από ντρόουν πάνω από τη Χαλκιδική που έχουν καταγράψει τη Θεομηνία. Τα νέα.gr. Στην παραλία της Οζόπολης εντοπίστηκε ένας ακόμη νεκρός στη Χαλκιδική. 7 τα θύματα της Θεομηνίας είναι η πρώτη είδηση φυσικά και εδώ. Το βήμα.gr. Χαλκιδική στους 7 ο αριθμός των νεκρών. Ο αέρας σήκωσε ψηλά τον 8χρονο και τον πέταξε στην τζαμαρία της ταβέρνας. Πέτσας για την τραγωδία στη Χαλκιδική, άμεση εκταμείευση κονδυλίων για αποζημιώσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση στο 10.gr, Ολυμπιακός μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στην Α2. Είναι η πρώτη είδηση στο 10.gr. Προχωράμε στο πρώτο θέμα, στους 7. Είναι νεκροί στη Χαλκιδική. Σωρός εντοπίστηκε στην θάλασσα. Έχει και εδώ τις εικόνες από τον ντρόουν που έχει καταγράψει την Θεομηνία. Παραπολιτικά.gr. Στους 8 τα θύματα από την κακοκαιρία. Πάνω από 100 οι τραυματίες, σύμφωνα με τα παραπολιτικά. CNN.gr. Χαλκιδική. Εδώ 7 είναι νεκροί. Φωνική κακοκαιρία στη Χαλκιδική, καταστροφή από ψηλά. Θυελώδης άνεμοι άνω των 100 χιλιόμετρων που είπαμε και εμείς προηγουμένως στους τίτλους. iEfημερίδα.gr, εικόνες αποκάλυψης με 7 νεκρούς, σαν να πέρασε τυφώνας. Δείτε τις αεροφωτογραφίες. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και μόλις σε λίγα λεπτά. Και news247.gr, φωνική κακοκαιρία, 7 είναι νεκροί, εντοπίστηκε ο ψαράς, σύμφωνα με το news247, αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε την Ολίνα και πάντα χρόνια πολλά. Το κορίτσι μας σήμερα γιορτάζει, όπως γιορτάζουν και οι Όλγες. Δεν είναι γιορτινή ημέρα, τι να κάνουμε. Η Χαλκιδική δυστυχώς παράγει διαρκώς ειδήσεις. Θα την αφήσουμε για λίγο να έρθουμε στα δικά σας. Βεβαίως. Ναι. Χρήστος Κολώνας, εσύ το πρώτο σου ταμί διάλογο, το δεύτερο ημίχρονο για την κουβέντα για τη ΔΕΗ. Οι νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν από το θέμα της ΔΕΗ είναι η χθεσινή παρέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, του Μανώλη Παναγιωτάκη. Παραμένει μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αρχίζει και ξεδιπλώνει σιγά σιγά το σχέδιο που ανήγγειλε προεκλογικά διάσωσης της δημόσιας εταιρείας. Υπάρχει μια δυσκολία, λένε οι πληροφορίες, στο να βρεθεί αντικαταστάτης του κυρίου Παναγιωτάκη, μια και οι μισθοί στις ΔΕΚΟ, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πλαφοναρισμένοι στα 4.630 ευρώ μεικτά, με αποτέλεσμα κανείς να μην δέχεται να έρθει να κάτσει σε αυτήν την ρέκλα. Τώρα, επειδή το λες και μας ακούει ο κόσμος. Αυτή την ώρα κιόλας και με αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα χρήματα τα οποία για τους περισσότερους από εμάς ακούγονται μυθικά. Ναι. Για έναν διευθύνοντα σύμβουλο ή ένα πρόεδρο τέτοιας εταιρείας κτλ. Πραγματικά χαμηλά. Είναι πάρα πολύ λίγα με βάση την αγορά. Ακριβώς. Για μας είναι πολλά. Για αυτούς είναι λίγα. Ακριβώς. Και τι κάνουμε τώρα λοιπόν. Τώρα τι κάνουμε. Σε πρώτο χρόνο προφανώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο, λένε οι πληροφορίες, αναζητά τρόπους ένεσης ρευστότητας της ΔΕΗ.
Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι η τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία είναι σε μια διαδικασία να τρέξει γύρω στον Αύγουστο. Κράτα το αυτό. Κύριε Χατζάρα, είναι λύση? Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Αλλά θα πρέπει να δούμε από εκεί πέρα. Γιατί... Είναι λύση αυτό που λέει ο Χριστός? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δηλαδή κάνουμε τιτλοποίηση, καθαρίσαμε? Όχι βέβαια. Υπάρχουν μια σειρά θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Και θα πρέπει η εταιρεία να δείξει την πρέπουσα σοβαρότητα για να δούμε τι γίνεται. Ωραία, το πρώτο δεν είναι τη λύση, τη τηλεοπίεση. Όχι, είναι ένα από τα μέτρα τα οποία πραγματικά μπορούν να δοθούν. Πότε θα αποδώσει? Μετά από ένα χρονικό διάστημα των ενός έτους. Τώρα δούμε και εγώ είμαστε πέρα... για φράγκα τώρα όμως. Ναι βέβαια, γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι εχθές ή προχθές η ΔΕΗ πήρε 80 εκατομμύρια έναντι ΦΠΑ. Για να βγάλει το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα και τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τη ρευστότητα της εταιρείας. Αλλά βλέποντας και από την άλλη μεριά τα ληξιπρόθεσμα να φτάνουν σε ένα υπέρογκο ποσό των 3 δισεκατομμυρίων 286. Να σου χρωστάνε 3 δις και να μην έχεις να πληρώσεις πάντως, ναι, είναι κάτι. Εδώ είναι το θέμα, κύριε Χατζάρα, διότι λίγο πολύ η συζήτηση έχει ανοίξει και από τον κύριο Παναγιωτάκη έτσι, τις προηγούμενες εβδομάδες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει και ενδεχόμενο αύξηση τιμολογίων από τη μία, έτσι, αλλά κυρίως με αυτή την κίνηση να εισπράξουμε κάποια από αυτά που είναι οφειλόμενα στην επιχείρηση. Ναι, ήδη γίνονται προσπάθειες, αν μου επιτρέπετε. Ναι, εξαρτάται με ποιον τρόπο και ποιες μεθόδους, τι μέσα θα εξαντλήσεις για να εισπράξεις ένα κομμάτι. Ξεκινάει από πολύ παλιά αυτή η ιστορία. Ναι. Δεν ήταν η πρέπουσα και ενδεδειγμένη στατική και πολιτική της εταιρείας για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία και να εισπράξει. Βέβαια, η υπόθεση, αν θυμάστε με το ΕΤΙΔΕ, το λεγόμενο Χαράτσι, έτσι ξεκινάει από μια χρονολογία πίσω πολλά χρόνια. Ναι. Αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα, παρόλο που τότε φωνάζαμε ότι δεν πρέπει να μπει επάνω στο λογαριασμό αυτή η ιστορία. Και παρεμπιπτόντως, μια και μιλάμε για το λογαριασμό. Γιατί άλλο για να μην πληρώσει το φόρο για τα κίνητα δεν πληρώνει καθόλου το λογαριασμό. Ναι, τελικά, ναι, και ήρθε αυτό σιγά σιγά. Δεν πληρώνει το ένα. Ήρθε το ένα, έφερε το άλλο και σιγά σιγά ο λογαριασμό έγινε μεγάλο και δεν μπορούσε να κάνω μια αφελή ερώτηση, ξαναπάμε στον Χρήστο. Τα 3 δισεκατομμύρια που είναι χρεωστούμενα είναι 3 δισεκατομμύρια τη ΔΕΗ. Είναι 3 δισεκατομμύρια λογαριασμού. Αυτή τη στιγμή τη ΔΕΗ. Της ΔΕΗ. Της ΔΕΗ. Δηλαδή οι λογαριασμοί μπορεί να είναι 6. Ναι, οι λογαριασμοί δεν ξέρω πώς είναι. Παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον στο νοικοκυριό μας. Είναι μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τα 3 δισεκατομμύρια. Η ΔΕΗ. Προσέξτε. Είναι μόνο οι ανταγωνιστικές χρεώσεις. Εδώ είναι ένα θέμα αυτό και πρέπει να το εξηγήσουμε. Η ΔΕΗ πληρώνει το ρεύμα. Δηλαδή ο Χατζάρας ο Νίκος δεν πληρώνει το λογαριασμό του. Η ΔΕΗ όμως είναι υποχρεωμένη να καταβάλει και το ΦΠΑ, να καταβάλει και οτιδήποτε άλλο είναι παρεμφερές για τη διαδικασία υπερτρίτου. Δηλαδή και το ΤΜΕΑΡ και την ΕΡΤ και τα δημοτικά τέλη. Μπορεί να μην τα εισπράττει από τον καταναλωτή. Και αν μου επιτρέπει ο κ. Κολώνας, το εξηγήσαμε και λίγο πρωτήτερα. Το έτος μας κοστίζει 407 εκατομμύρια η υπόθεση ότι η ΔΕΗ πληρώνει για τον Χατζέρα τον Νίκο που δεν πληρώνει το ρεύμα και για αυτούς που δεν πληρώνει γιατί αποδίδει τα πάντα. Είναι 407 εκατομμύρια ευρώ αυτή η υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να πάει μπροστά με αυτή τη λογική. Πάντως δεν έχω μια σαφή εικόνα στο κεφάλι μου, δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα καλά. Χρήστο, βοήθαμε και εσά. Τα χρέη, τα 3 δις είναι ρεύμα, τα 3 δις είναι γενικό λογαριασμό. Είναι χρήματα τα οποία χρηστούν στη ΔΕΗ. Είναι ρεύμα. Είναι ρεύμα. Δεν είναι χρέωση μεταφοράς. Είναι ρεύμα. Ωραία. Είναι ρεύμα. Είναι γιατί οι λογαριασμοί μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα. Να είναι αλατώσα δηλαδή. Είναι τόσα τα χρήματα. Χρήστο, μας λέει στην τυλοποίηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Χατζάρας μας λέει ψηλά και αγνάντευε είναι αυτό. Δεν βγαίνει τώρα. Το μέτρο αυτό απλά θα βοηθήσει την ΔΕΗ να εισπράξει έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών κάποια ποσά. Εν είδη δανείου είναι αυτό. Θα εμφανιστούν funds, δηλαδή θα δανείσουν την εταιρεία με εγγύηση. Θα πάρει την τηλεοπτική, θα πάει στην τράπεζα, θα πάρει λεφτά. Θα σπάσει την επιταγή, θα πω εγώ τώρα. Κάπως έτσι, ας το πούμε. Ωραία. Και επίσης δεν σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει να κυνηγάει αυτά που. Δηλαδή θα βγάλει για τηλεοπτική 1,5 δις ευρώ. Πώς? Θα συνεχίσει να κυνηγάει ή με εξώδικα. Στους αυτά που μας είχες πει, 890.000 μας είχες πει. Είναι πολλά κομμάτια ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ένα μέρος το οποίο θα διατεθεί στην τιτλοποίηση, προς τιτλοποίηση, θα δοθούν δηλαδή για να πάρει δάνειο, δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια από τους ιδιώτες, είναι απλήρωτοι λογαριασμοί όχι αυτής της κατηγορίας που λες. Αυτή η κατηγορία που λες των 890.000 οφειλετών, να μη συνδύσει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσό, που είναι οι παλιοί πελάτες, δεν είναι πολύ πιθανό να μην μπουν στην τιτλοποίηση. 1 εκατομμύριο, 100 εκατομμύρια θέλουν να εισπράξει. Αυτά θα τα εισπράξει με άλλον τρόπο.
Αναθέτω σε δικηγόρους, βρες τους παλιούς πελάτες, κάνε αγωγές και πάρε ό,τι μπορείς. Τελευταίο σχόλιο, κύριε Χατζάρα, γιατί ακούμε τρόπους να πάτε να βρείτε τα λεφτά. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματική είναι, αν μας κυνηγάνε τα φαντς, δεν ξέρω ποιος άλλος. Υπάρχει και το κοινωνικό κομμάτι στην ιστορία που κάνει το δικό του λογαριασμό. Δηλαδή, από ποιους θα κοπεί το ρεύμα. Ή πόσο θα αυξηθεί το τιμολόγιο. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, μέχρι τώρα πληρώνω. Είναι βέβαιο ότι ένα βάρος που έχει φορτωθεί η ΔΕΗ έχει να κάνει και με την κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων. Σαφέστατα. Αυτό δεν είναι τωρινό. Έρχεται από χρόνια αυτή η υπόθεση. Και ιδιαίτερα του κοινωνικού τιμολογίου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτή την ιστορία. Ούτε θα υπάρξει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο κοινωνικό τιμολόγιο η δραστηριοποίηση για να κομπούν ρεύματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να κόψει ρεύματα δεν είναι και καλό πράγμα, έτσι. Εκείνο που θέλω να σας τονίσω είναι το εξής, ότι η εταιρεία πρέπει να αφαιθεί και να λειτουργήσει μπροστά και να αυτονομηθεί το τιμολόγιο της. Δηλαδή, ο φοροσυμπαχτικός μηχανισμός, ο οποίος σήμερα υπάρχει στο τιμολόγιο, θα πρέπει να φύγει από το τιμολόγιο και να υπάρξει μόνο η ΔΕΗ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Θα σας καλούμε πυκνά συχνά. Είναι μεγάλη η αγωνία για τη ΔΕΗ όλων μας. Θα δίνει η ΔΕΗ αφορμές έτσι κι αλλιώς. Και θα σου πω και κάτι που μου το έλεγε ο πρόεδρος σας, κ. Μανατίδης. Ότι έτσι και. Αδαμίδη, συγγνώμη. Τον υπέρευσα τον Υπουργό. Αν καταρρεύσει η ΔΕΗ, δεν είναι ότι εσύ παίρνει από έναν ιδιώτη πάροχο ρεύμα και εγώ είμαι τη ΔΕΗ. Και εσύ και εγώ δεν θα έχουμε ρεύμα. Μια και είπατε για τον ιδιώτη, αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Σήμερα οι ιδιώτες, όσοι πηγαίνουν σε καινούριο πάροχο, εάν δεν πληρώσει μία δόση, αυτόματα από εκεί πέρα σε κόβουν. Ναι. Δεν ξέρω πώς τελικώς αυτό ήταν το σωστό. Ο κύριος Νίκος Χατζάρας, εκπρόσωπος τύπου, αντιπρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ, Χρήστος Κολώνας, κολώνα της εκπομπής για τέτοια θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και των νέων. Κανονικά θα πηγαίναμε σε διάλειμμα τώρα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει έκτακτη είδηση. Θάνος Σωτήρης. Διότι είχαμε πει και τις προάλλες ότι κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις πρόσφατες ρυθμίσεις στην ποινική δικαιοσύνη άρχισαν και στη σοφρονιστική πολιτική. Ηχηρή αποφυλάκηση λοιπόν, έτσι, Θάνο. Έχουμε την αποφυλάκηση του Νίκου Ρωμανού, ο οποίος μετά από 6 χρόνια στις φυλακές αφέθηκε ελεύθερος, βέβαια όχι βάσει των αλλαγών, αλλά βάσει μιας απόφασης του Αρείου Πάγου, ο οποίος του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς εντός των φυλακών. Όχι δηλαδή αυτό που αναγνωρίζουν τα δικαστήρια στην πρώτη στελέσεως της πράξης ζωής. Δεν είναι πρώτερος έτοιμος βίος, είναι με καλό παιδί στη φυλακή. Ήτανε, ναι, καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Του αναγνώρισε λοιπόν αυτό το ελαφρυντικό για το εφετείο που είχε, για την τελευταία από τις υποθέσεις που δικάστηκε, με αποτέλεσμα από 18 χρόνια που ήταν η ποινή του, με αυτό το ελαφρυντικό να πάει στα 14, οπότε από εκεί και πέρα με τα 3 πέμπτα κτλ. Αποφυλακίζεται, από σήμερα είναι ελεύθερος, όχι με περιοριστικούς όρους, κανονική αποφυλάκηση. Για να το καταλάβουμε, είναι με το νέο ποινικό κώδικα η αποφυλάκηση ή τα του Παρασκευόπουλου τα προηγούμενα? Όχι, ήταν ναι, από τα προηγούμενα και βάσει μιας απόφασης, μιας νομολογίας του Αρείου Πάγου, ο οποίος του αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αυτό το ελαφρυντικό. Αυτό έχει γίνει για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγνωριστεί δηλαδή ελαφρυντικό εντός των φυλακών. Ναι, διαγωγή κοσμιοτάτη. Το οποίο να χρησιμοποιηθεί στην πορεία στο εφετείο. Να χρησιμοποιηθεί στη δίκη που αφορούσε την πράξη του βεβαίως, έτσι. Χρησιμοποιήθηκε με τη λογική ότι δείχνει ότι σοφρονίστηκε από τη στιγμή που η συμπεριφορά του εντός των φυλακών ήταν υποδειγματική κτλ. Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές εντός φυλακής και διάφορα τέτοια. Κοίτα να δεις, και θέλω να πω ότι μπορεί όλοι μας να ακούμε κάτι και να υπάρχουν αντανακλαστικά μέσα μας. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που κρίνουν όντως αν κάποιος σοφρονίστηκε, αν άλλαξε στάση, να μην βγάλουμε ένα πρόχειρο συμπέρασμα. Τέτοια ώρα κάνουμε πάσα, έτσι δεν είναι? Ναι. Να σου πω την είδηση. Πέστε. Βέβαια με τη Χαλκιδική και τα λοιπά, όλα αυτά πήγανε πέρα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο βραβεύτηκε ως ο καλύτερος αθλητής από όλους τους αθλητές όλων των αθλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το MVP στο μπάσκετ, καταλαβαίνετε, δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν είχαμε όσα είχαμε σήμερα στο θεματολόγιο, θα τον είχα αποθεώσει. Και με φανέλα. Πασούλα, διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
Τώρα... Το είδαμε στην αρχή στους τίτλους των ειδήσεων που μας είπε ο Ρίνα Τσαουσέλου. Θα το προλάβουμε έστω και στο παραλίγο να το δείξουμε, γιατί προφανώς οι φωτογραφίες. Υπό άλλες συνθήκες και σε μία άλλη μέρα, με άλλο θεματολόγιο, θα ήταν μεγάλο θέμα, έτσι. Αν προσπεράσουμε λοιπόν όσα έχετε δει μέχρι τώρα στη Χαλκιδική, γιατί αυτές είναι οι φωτογραφίες, μπορεί το βίντεο και ίσως και πολλά άλλα, και όχι μόνο της ημέρας, αλλά της εβδομάδας, του μήνα, ίσως και του καλοκαιριού. Η φωτογραφία της ημέρας που είχαμε προεπιλέξει πριν την καταστροφή είναι αυτή ενός κρανίου. Ναι. Πάμε να τη δούμε. Έχει την αξία του. Ιδίως αν σκεφτείτε ότι δείχνει τον πρώτο έμφρονα άνθρωπο που θα λέγαμε σε καλά ελληνικά, Homo sapiens, το οποίο κρανίο ευρέθη still money και είναι 150.000 χρόνια αρχαιότερο από το προηγούμενο. 210. Ο πιο παλιός πρόγονός μας που έχουμε βρει, έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Σκέψου ότι ο πιο σοφός άνθρωπος ήταν πώς καταντήσαμε, έτσι. Υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε σε σύνδεση μέσω Skype την κυρία Κατερίνα Χαρβάτη. Είναι καθηγήτρια παλαιοανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Έμπερχαντ Κάλς Τίμπιγκεν και βεβαίως είναι μεγάλη μας χαρά που τη φιλοξενούμε. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, τιμή μας. Μπορείτε να μας βοηθήσετε λιγάκι, γιατί εμείς ακούμε αυτά τα νούμερα τα οποία δεν τα χωράει και εύκολα το μυαλό σου. Έτσι. 150.000 χρόνια με πιο αρχαίο, 210.000 χρόνια. Ακούγονται κάπως. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αυτή η έρευνα είναι μια συνεργασία που έχει γίνει μεταξύ της ομάδας μου εδώ στο Πανεπιστήμιο του Τούμπιγκεν και του Ανθρωπολογικού Μουσείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και αυτό που κάναμε είναι ότι εφαρμόσαμε νέες μεθόδους για την ανάλυση αυτών των πολύ σημαντικών ευρημάτων που είναι ήδη γνωστά βέβαια εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν βρεθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 στα πλαίσια ερευνών του Ανθρωπολογικού Μουσείου στο Σπήλαιο του Αποδημήτως και γενικότερες περιοχές της Μάνης. Κυρία Χαρβάτη, είναι ότι οι τρόποι με τους οποίους προσεγγίζουμε το χρονικό προσδιορισμό τώρα του κρανίου μας επιτρέπει να βρούμε με ακριβέστερο τρόπο, έτσι, την ηλικία του. Ναι, όχι μόνο αυτό. Εφαρμόσαμε διαφορετικές μεθόδους και για τη χρονολόγησή τους εφαρμόσαμε καινούργια μέθοδο. Την σύγχρονη μέθοδο του Laser Ablation Uranium Series, που μας επέτρεψε την ακριβή χρονολόγηση και των δύο κρανίων. Αλλά εκτός αυτού, εφαρμόσαμε και νέες μεθόδους ανάπλασης των ίδιων των κρανίων εικονικής και ανάλυσης της μορφολογίας τους, έτσι ώστε να ταυτοποιήσουμε το είδος το οποίο ανήκουν. Και αυτή η ανάπλαση είναι που σας επιτρέπει προφανώς να πείτε είναι Homo sapiens. Ακριβώς. Και λοιπόν είναι δύο τα κομμάτια των αναλύσεων που θέλω να τονίσω. Η πρώτη είναι η εφαρμογή αξονικής τομογραφίας για την εικονική ανάπλαση των τυχών αλλοιώσεων, γιατί τα κρανία έχουν υποστεί και κάποιες ζημιές και κάποιες αλλοιώσεις μετά το θάνατό τους, όπως καταλαβαίνετε είναι τόσο αρχαία. Αλλά κυρίως και η εφαρμογή αναλύσεων υψηλής στατιστικής με βάση την τριζιάστατη μορφομετρία, δηλαδή το τριζιάστατο σχήμα των ανθρώπινων αυτών κρανίων και τη σύγκρισή τους με τα άλλα ανθρώπινα απολυθώματα που είναι γνωστά από όλη την Ευρασία και την Αφρική αυτής της περίοδου. Ο σοφός άνθρωπος λοιπόν ήταν από τη Μάνη. Ο συγκεκριμένος, ναι. Όχι αυτό μόνο. Σημαίνει πρακτικά βεβαίως ότι υπήρχε ανθρώπινη ζωή στην περιοχή της Μάνης. Υπήρχε ανθρώπινη ζωή προφανώς στην Πελοπόννησο, στον ελλαδικό χώρο. Συγκρατώ το ότι αυτό, από ό,τι μας είπατε, είναι από τη δεκαετία του 70 που το έχουμε το οστό, έτσι, το κρανίο. Τέλη της δεκαετίας του 70. Ναι. Προφανώς γίνονται μελέτες από την πλευρά σας και σε άλλα ευρήματα εκείνης περίοδου, μετέπειτα, που μπορεί προσεχώς να μας εκπλήξετε και να πάτε το χρόνο ακόμα πιο πίσω, έτσι. Κοιτάξτε, αυτά τα συγκεκριμένα είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα στην Ελλάδα. Για μας ήταν μεγάλη έκπληξη. Είχε δύο εκπλήξεις. Καταρχήν, η μεγάλη χρονολόγηση στο 210.000 χρόνια πριν το σήμερα. Αυτή η χρονολόγηση, σε συνδυασμό με την ταυτοποίησή του για πρώτη φορά ως πρώιμο Homo sapiens, καθιστά αυτό το εύρημα ως το αρχαιότερο Homo sapiens εκτός Αφρικής και τον αρχαιότερο κατά 150.000 χρόνια στην Ευρώπη. Δηλαδή το επόμενο εύρημα Homo sapiens στην Ευρώπη χρονολογείται από περίπου 45.000 χρόνια πριν το σήμερα. Άρα μιλάμε για μια τεράστια διαφορά και φυσικά γύρονται πολλά καινούργια ερωτήματα. Τι προκάλεσε αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών, για παράδειγμα.
μέχρι πού μπορεί να έφτασαν στην Ευρώπη και τι απέγιναν αυτοί οι πρώιμοι πληθυσμοί του Homo sapiens. Ναι, τι μεσολάβησε μέσα σε αυτά τα 150-160.000 χρόνια που δεν έχουμε στοιχεία έτσι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι μάλλον εξαφανίστηκαν και ότι δεν είναι πραγματικά πρόγονοί μας. Φαίνεται να αντικαταστήθηκαν από Neanderthal στην περιοχή, οι οποίοι με τη σειρά τους αντικαταστήθηκαν. Άρα απαντήσατε και στο ερώτημα που έθεσα στο Διονύση. Πώς ήταν η προπάπη μας τόσο σοφή και εμείς καταλήξαμε. Κυρία Χαρβάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας. Ελπίζουμε και σε άλλες επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έτσι. Να πούμε ότι η κακοκαιρία κατεβαίνει προς τα κάτω. Έχει χτυπήσει και άλλα μέρη. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ουάν, όπως έγινε όλη τη νύχτα, αλλά και όλη τη μέρα. Θα μαθαίνετε κάθε είδηση και βεβαίως στο ΓΑΝ μεταδίδουμε μόνο τις επιβεβαιωμένες ειδήσεις. Και ας είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί έτσι, παντού. Θα κλείσουμε με το βίντεο που ετοίμασε ο Λάζαρος Μπέλτσος με τις πλημμύρες στη Ροδόπη. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το μεσημέρι στις 2. Σε ορμητικό χύμαρο μετατράπηκαν οι δρόμοι στον ίασμο της Ροδόπης. Τα νερά στους πλημμυρισμένους δρόμους παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο δρόμο τους. Καρέκλες, τραπέζια, ακόμα και ολόκληρα αυτοκίνητα. Στην περιοχή των Δικέλων, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο έντονη που εκτός από τις αμέτρητες καταστροφές που προξένησε σε περιουσίες, σκότωσε ακόμη και ζώα. Κοτόπουλα φαίνεται να βρήκαν το θάνατο λόγω της έντασης και του μεγέθους του χαλαζιού μπροστά στα μάτια των τρομοκρατημένων κατοίκων. Το κοτόπουλα! Χαλάζι! Πετρούκλες! Το χαλάζι ήταν σε μέγεθος αυγού με αποτέλεσμα να προξενήσει αμέτρητες καταστροφές σε περιουσίες και οχήματα. Καθώς έπεφτε, έσπαγε τα φώτα των δρόμων και κατέστρεφε αυτοκίνητα. Ένα ισχυρότατο μπουρίνι που δεν κράτησε παραπάνω από 10 λεπτά ήταν αρκετό να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές στην Αλίαρτο Βιωτίας. Δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε σπίτια και σταθμευμένα οχήματα. Οι κολόνες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ κόπηκαν στη μέση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλιάρτου, η περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα, νερό και σταθερή τηλεφωνία, ενώ στο εσωτερικό της Κοπαίδας αποπτώσεις δέντρων αποκλείστηκαν ακόμη και φορτηγά.